Και εύχομαι να είστε κάπου ζεστά, και αν δεν είστε κάπου ζεστά, όπου και να είστε, να σας κρατήσουμε εμείς μια ζεστή συντροφιά μέχρι τη μία. Παρασκευούλα, χρόνια πολλά να πούμε στην Τατιάνα που γιορτάζει σήμερα. Την Τατιάνα Στεφανή, δεν ξέρω καμιά άλλη Τατιάνα. Εγώ ξέρω και τη φίλη μου την Τατιάνα τη Σπινάρη. Λοιπόν, και σε όσους γιορτάζετε, έχετε γενέθλια, ψάχνετε να βρείτε ένα λόγο να γιορτάσετε στην καθημερινότητά σας, γιατί είναι ωραίο πράγμα να ψάχνουμε να βρίσκουμε έναν τρόπο στην καθημερινότητά σας. Ειδικά όταν δεν έχεις. Είναι και ωραία μέρα σήμερα με ένα θεαματικότατο τρίγωνο. Άντε μαντρε μέρη, που μας έχει πει τα 2024, με τη μία κούτσα που ζωτεινά, με έχει καρδιά νεύρα μου τρόπια. Που θέλω να πω κάτι καλό. Με τα τρίγωνα και τα τετράγωνα και τους κύκλους και τους δρόμους. Μα καταγγείλω τους πλανήτες, παιδιά. Τρίγωνα πανοράματος και τετράγωνα. Εσείς τα δύο κρυάρια εκεί με τα κόκκινα έχετε φουντώσει. Έχουμε φουντώσει τώρα, δεν ξέρω αν είναι ο λόγος ο καλός ή ο λόγος ο κακός. Η αλήθεια είναι, και το καταλαβαίνω και με όλο τον κόσμο που μιλάω και ανταλλάζουμε απόψεις, ότι το 2024 έχει μπει δίπλα στα δόντια του. Έχει μπει πολύ ωραία. Να το πούμε λαϊκά. Μας τα είπε ο Λεφάκης στις προάλλες. Ναι. Λέγαμε ότι είναι υπερβολικός. Επειδή ο Λεφάκης μας το είχε πει και το 2021 και ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, ελπίζαμε ότι με κάποιο τρόπο θα μας κάνουν τη χάρη οι πλανήτες και το σύμπαν. Όχι, αγάπη. Αντέχεις. Σήμερα είναι μια νέα μέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Οπότε το βλέπουμε θετικά από εδώ και πέρα. Ποσειδώναμε ένα δίσκο, είμαστε όλοι. Εσύ νομίζω είσαι ο πιο αισιόδοξος. Εκεί φτάσαμε. Γιατί έχουμε κάνει. Εγώ μου κάνει τον προποβόδηση εν ελπίτη μετά το Σίλβα. Τώρα αισιοδοξία λέμε. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα εν ελπίτη το λες. Πώς το λες δεν ξέρω. Σε καθένα κάτι λειτουργεί. Σκέφτεσαι το καλό για να έρθει. Σκέφτεσαι το καλό για να έρθει. Σκεφτείτε το καλό για να έρθει. Και επειδή σκεφτήκατε το πρώτο βίντεο της ημέρας όπως και εγώ, πάμε να έρθει το καλό. Με την υπογραφή της Μαρία Ζαφύρη πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην τηλεόραση που τόσο μας αρέσει. Θα δούμε την Ελένα Χριστοπούλου, η οποία μίλησε χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου και αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί πρόταση εδώ από το Open για να βρεθεί σε λίγο στο σταθμό μας και λέει και άλλα πολύ ωραία για τη Βίκυ Καγιά, για τη συνεργασία της. Τη Βάλια Χατζηθεοδόρου που απαντάει στις φήμες για τη νέα της σχέση, τον Γιώργο Γιάγκα να μιλάει για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Δέσποινα Βανδύ με τον Βασίλη Μπισμπίκη, αν και ενδιάμεσα για λίγο βρέθηκε ο Άγγελος Διονυσίου, σε μια έξοδο ακόμα. Τις πρώτες της δηλώσεις για την φημολογούμενη σχέση της με τον Νίκο Παπά έκανε η Βάλια Χατζηθεοδόρου στο Breakfast at Star. Διαβάσαμε για ένα νέο έρωτα. Τι πρέπει να πω? Όχι, κοίτα, αλήθεια δεν έχω να σου πω κάτι. Όλα είναι καλά, είναι ήρεμα. Αυτό. Εσείς αυτό. Το περιμένατε, ρε παιδί μου, ότι θα συγκρίνουν τα stories και θα καταλάβουν ότι είστε μαζί? Όχι, ξέρεις τι γίνεται, άκου. Στο ταξίδι που έκανα εγώ, συνάντησα πάρα πολλούς Έλληνες. Τώρα από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα. Όχι, όχι, αλήθεια, αλήθεια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλήθεια στο λέω. Κοίταξε, ένας νέος έρωτας όμως ήταν μέσα στα σχέδιά σου. Ελεύθερη κοπέλα είσαι. Αυτά δεν τα κανονίζει ποτέ και κανένας, πιστεύω. Αυτά θα πούμε. Για τη Βίκυ Καγιά και το διαζύγιο της μίλησε μεταξύ άλλων η Έλενα Χριστοπούλου στη Σούπερ Κατερίνα. Πέρασα μέσα από ένα πολύ δύσκολο και μεγάλο αγώνα. Κέρδισα τα πάντα και είμαι τέλεια και περήφανη γι' αυτό και για μένα και τη δικηγόρο μου, τη Χριστίνα Πτυνογορογιάννη, μια γυναίκα που με στήριξε από το Α έως το Ω. Και είμαι και περήφανη για τους φίλους μου που κάτσανε δίπλα μου και ζήσανε όλη αυτή την ταλαιπωρία δίπλα μου. Εκεί κατάλαβες ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σου. Εννοείται, κατάλαβα και εννοείται και εκτίμησα πάρα πολλά και εννοείται και όλοι αυτοί οι οποίοι φύγαν, οι ελάχιστοι που φύγαν από δίπλα μου, τα τελευταίο καιρό επιστρέφουν με γαλήνη και ηρεμία να μου εξηγήσουν κάποια πράγματα. Αν σε ρωτούσα από τις γυναίκες που αυτή τη στιγμή είναι στην ελληνική τηλεόραση, ναι, την ενημέρωση, ψυχαγωγία που εκτίθεται, ποιες αρέσει να βλέπεις? Γιατί έχουν το δικό του στυλ και τις θεωρείς πρότυπο για τα κορίτσια και τις κυρίες που παρακολουθούν. Ναι, μου αρέσει, τα τελευταία χρόνια μου αρέσει πάρα πολύ η Λιάννα. Μου αρέσει πολύ η Καγιά, πάντα μου άρεσε. Α, μπράβο, η Βίκυ. Πάντα μου άρεσε. Ξαναμιλήσατε με την. Είδα τη Σταματίνα που έλεγε ότι βρεθήκατε έξω και τη μίλησε και ξαναμιλήσετε. Είστε εντάξει. Ναι, είχαμε ξαναμιλήσει κιόλα και στα ΜΑΤ πέρυσι. Αλλά ναι, εντάξει, δεν έχω να χωρίσω κάτι. Μα δεν έχω να χωρίσω κάτι με τη Βίκυ. Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι συνέβη, συνέβη. Δεν έχουμε να χωρίσουμε και κτήματα ούτε σπίτια. Και συνεχίζει να τη θεωρείς από τις πιο στυλάτες Ελληνίδες. Πρέπει να είμαι αντικειμενική. Την
την απάντησή του στο Δημήτρη Ουγγαρέζο, που δήλωσε πως θα μιλάει για τον Λιάγκα επαγγελματικά και όχι για τον Γιώργο σαν άνθρωπο, έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας. Δύο σχόλια θέλω να κάνω. Το πρώτο, εγώ ο Δημήτρης είναι ένα μεγάλο κομμάτι και της τηλεοπτικής μου και της προσωπικής μου ζωής. Και με τα καλά και τα κακά, επειδή άνθρωποι λειτουργούμε πάντα να κοιτάμε το καλό κομμάτι των ανθρώπων όταν πέρασε ένα διάστημα, εγώ overall, που λένε και στο χωριό μου στο Αργυροπούλη, όμορφα και γλυκά αισθήματα έχω για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για να το λήξω. Πρώτον. Δεύτερον, και δεν είναι για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, γενικό το σχόλιο το δεύτερο, για να μην βάλετε Δημήτρη Ουγγαρέζο δίπλα. Η μεγαλύτερη ελευθερία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του είναι όταν ανοίγει η κάμερα ή όταν κλείνει η κάμερα, να έχει την ίδια άποψη για τους ανθρώπους. Γενικό το σχόλιο. Μεγάλη ελευθερία. Λυτρώνεσαι όταν λες τα ίδια μπροστά στις κάμερες ή κατηδίαν σε συναντήσεις. Όταν αναγκάζεσαι άλλα να λες την ρημάδα την κάμερα και άλλα στις συζητήσεις, είσαι ανελεύθερος. Και αυτό, δεν το λέω για τον Δημήτρη, γενικά το λέω, είναι μεγάλο βαρύδι για όλους μας. Ο Μιχάλης Οικονόμου έδωσε συνέντευξη στο Μέγκα Καλημέρα και μίλησε για το γιο του. Εγώ είμαι αόρατος γονιός αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάποια νομική σχέση με το παιδί. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της υιοθεσίας, είπες πριν ότι... Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε σήμερα. Mm-hmm. Αυτό ζητάμε να γίνει. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Άρα εσείς ουσιαστικά το μεγαλώνετε αυτό το παιδί. Εγώ το μεγαλώνω, είμαι ο μπαμπάς του για το παιδί, αλλά νομικά δεν είμαι τίποτα απέναντι στο παιδί αυτή τη στιγμή. Μόνο ο Γιώργος έχει την επιμέλεια του παιδιού, αυτός είναι ο κατά νόμον γονιός του και πατέρας του. Αν κάποιος ζήσει πλάι μας και δει τις προσωπικές μας καθημερινές ιστορίες στη δουλειά, στο σχολείο και μας κοιτάξει κατά πρόσωπο, αμέσως του διαλύονται κάθε αμφιβολία που μπορεί να έχει. Μιχάλη, γιατί μας βλέπει σαν μια φυσιολογική οικογένεια. Είπες πριν δεν ότι... είμαστε εξωγήινοι. Όταν ήρθε η στιγμή να πάρετε την απόφαση με τον σύντροφό σου να μεγαλώσετε μαζί αυτό το παιδί, υπήρχαν μέσα σου φωνές που κάπως κρατάγαν πίσω? Υπήρχαν χιλιάδες φωνές, αλλά αυτό που έβγαινε εδώ ορμητικά ήταν αυτό το παιδί. Από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε ένα δωμάτιο παραπάνω, έχουμε λίγη αγάπη να μας περισσεύει, έχουμε ένα πιάτο παραπάνω, δεν θέλουμε να μείνει σε ένα ίδρυμα, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή θα ήταν η κατάληξή του και δεν ξέρω πώς θα συνέχιζε από εκεί και πέρα. Ας σώσουμε ένα παιδί και δεν έχει σημασία αν θα μας λέει θείο, θείο. Στην αρχή λέγαμε είμαστε ο θείος και ο θείος. Αλλά μετά καταλήξαμε ότι δεν είμαστε κανένας θείος. Είμαστε γονείς, είμαστε μπαμπάδες. Δηλαδή και για μας ήταν μια ανακάλυψη, ήταν ένα είδος κυοφορίας. Αλλά ο θείος και ο θείος γινόταν για τα μάτια του κόσμου, το τι θα πει ο κόσμος. Okay, και εμείς ήμασταν μπερδεμένοι. Ήταν κάτι που αποκαλύφθηκε σιγά σιγά μέσα από τα μάτια του ίδιου του παιδιού. Τι μπορεί να σας έχει ρωτήσει που να προκαλεί τόσο φόβο και άγχος και σε ανθρώπους που δεν τίθενται να. Δεν καλούνται να αντιμετωπίσουν μια τέτοια. Να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Καταρχάς για μας δεν δημιουργεί άγχος, γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Το απαντάμε απλά, με αγάπη και στο μέτρο που μπορεί να κατανοήσει το παιδί. Πάμε στις κούνιες και καμιά φορά, ξέρεις, κάποια κυρία μπορεί να το ρωτήσει πού πας, πού τρέχεις μόνος, πού είναι η μαμά σου, επειδή δεν μας έχει δει, ξέρω, εγώ είμαστε στη γωνία. Λέει, δεν έχω, έχω δύο μπαμπάδες, λέω, δεν έχω μαμά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το παιδί είναι πιο συνειδητοποιημένο απέναντι στην κοινωνία. Η Δέσποινα Βανδύ και ο Βασίλης Μπισμπίκης διασκέδασαν στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Άγγελος Διονυσίου και η Χριστίνα Κολέτσα. Πόσο όμορφο πράγμα είναι που όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να πούν τη δική τους ιστορία και να εκφράσουν το συναίσθημά τους με τόση αγάπη και να βγάλουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στους πάντες. Γιατί με αφορμή όλη αυτή την κουβέντα, και εγώ δέχτηκα πολλά μηνύματα στο Instagram μου εχθές, μου λέγανε γιατί ήσασταν έτσι, κάθετοι, αντίθετοι κτλ.
Δεν υπάρχει λόγος να δεν υπάρχει λόγος διχασμού. Όχι. Είναι μια καλή ευκαιρία όμως να δώσουμε το χώρο και το βήμα σε ανθρώπους να πούν τη δική τους προσωπική ιστορία, να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και να τους αγκαλιάσουμε και να τους ακούσουμε. Η αποδοχή, αυτό που λες, είναι σημασία. Γιατί το δράμα είναι μια οικογένεια που είναι δομημένη. Εγώ βλέπω δύο γονείς και ένα παιδί που είναι πολύ ισορροπημένοι στο δικό τους κόσμο. Ναι, αλλά το κοινωνικό στερεότυπο δεν τους αφήνει να το επικοινωνήσουν αυτό προς τα έξω. Αυτό λοιπόν, να μην ντρέπεται. Εδώ πέρα το παιδί, τι είπε, το φυσικό. Έχω δύο μπαμπάδες, γιατί έτσι έχει μεγαλώσει με την αγάπη με αυτή. Δεν έχω μαμά αυτή τη στιγμή, κυρία μου. Και ξέρεις, Δημήτρη, όλες οι αλλαγές, οι κοινωνικές αλλαγές, θυμάμαι κάποτε και το έχουμε ξαναναφέρει. Που τα διαζύγια ήταν κάτι πιο. Ταμπού. Δεν ήταν τόσο συνηθισμένο. Βεβαίως. Το παιδί του εισχωρισμένης οικογένειας πήγαινε στο σχολείο και μπορεί να δεχόταν bullying, μπορεί να αισθανόταν άσχημα. Στιγματισμένο. Πώς θα πω ότι είμαι παιδί χωρισμένων γονιών και πια ένα στα δύο παιδιά είναι κάτι σύνηθες. Τα πρώτα παιδιά που πέρασαν όλη αυτή την αλλαγή μπορεί να δυσκολεύτηκαν. Πολύ. Σιγά-σιγά, δυστυχώς τα βήματα γίνονται αργά μέσα στα χρόνια. Έτσι. Αλλά σιγά-σιγά παγιώθηκε μια κατάσταση. Πρέπει να οριμάζει παιδιά στο μυαλό, πρέπει να οριμάζει η σκέψη. Πρέπει τα πράγματα να μην γίνονται βία. Όσο και να σημαίνει το βία, ότι μπορεί να είναι 30 χρόνια, 40 χρόνια. Για κάποιους βέβαια έτσι φαντάζει. Ναι, πρέπει να γίνεται, να οριμάζει και να έρχεται στη σωστή στιγμή. Τώρα, τώρα η κοινωνία είναι πιο έτοιμη και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί και με όλα αυτά τα πράγματα που βγαίνουν στον αέρα και με όλες αυτές τις ταλαιπωρίες παιδιών, με όλες αυτές τις ταλαιπωρίες βγαίνουν πράγματα στον αέρα. Πάντως και αυτό είναι σημαντικό να ακούγονται τέτοιες φωνές και τέτοιες ιστορίες, γιατί σου δίνει την πραγματική διάσταση ένας άνθρωπος που το ζει. Δεν σου μεταφέρει την ιστορία που άκουσε, που διάβασε, που είδε. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τη δημόσια συζήτηση, ακούμε ιστορίες και πολύ όμορφες, όπως η συγκεκριμένη ιστορία, και δυσάρεστες, όπως τις δύο κυρίες, τις δύο γυναίκες που έχουν ένα παιδί. Η μία μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είναι καρκινοπαθής, και βγαίνει τώρα στην επιφάνεια. Αν ομιγέννη το δεν κερδίσει τη μάχη που θα την κερδίσει τη μάχη που γυναίκα, ψυχανά, τι πρόβλημα θα αντιμετωπίζει ο άλλος γονιός. Ακριβώς. Να μια υπόθεση που δεν τη γνώριζε ο κόσμος και είναι ωραίο που ήρθε ως παράδειγμα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό το νομοσχέδιο αυτά τα παιδιά προστατεύει. Ακριβώς, το κυριότερο. Τα δικαιώματά τους. Τίποτα διαφορετικό. Έτσι, παίρνει δημοσιότητα και αυτή η πλευρά. Και όχι μόνο η πλευρά του που κάποιος βγαίνει και βρίζει και διχάζει, που πουλάει και βγαίνει. Ναι, είναι υπάρχουν και φωνές από τον Μητροπολίτη Κρήτης που διάβαζε χθες με πόσο όμορφο και γλυκό υπέροχος, λόγω αγάπης και λόγω όμικρον-όμικρον, λόγω της πίστης μας, της πραγματικής, εξέφρασε τα συναισθήματά του για αυτό που συμβαίνει και πραγματικά είναι συγκινητικό μέσα σε αυτές τις φωνές αντίρρησης, αμφιβολιών, διχασμού, αντίδρασης. Είναι σαν να προσκαλεί πραγματικά στον οίκο του Θεού που λέγαμε τις προάλλες που είχα κάποια διαφωνία με τον κύριο Καραγιάννη και του έλεγα: είναι ο οίκος του Θεού. Δεν επιτρέπεται οι ίδιοι οι ιερείς να διώχνουν τον κόσμο. Μην το πείτε, παιδιά, δεν είναι μόνο η Εκκλησία. Είναι άνθρωποι που βγαίνουν και λένε: θα παντρευτώ κατσαβίδια και βρύσες. Τώρα αυτοί λέμε: το φτιάχνουν πάρα πολύ. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Των ομοφυλοφίλων, ενώ αφορά την προστασία των παιδιών πρωτίστως. Γι' αυτό και λέει και ο Γιώργος Καπουτζίδης που έχουν κάνει ένα site που είναι το Ισονομία για την οικογένεια και λέει ότι να υπάρχει ισονομία. Το πώς γίνονται τα παιδιά γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόμο. Νόμι. Πάμε στην Ελένα Χριστοπούλου. Θέλεις να πεις κάτι, γιατί πήρες βαθιά ανάσα. Όχι, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην Ελένα Χριστοπούλου που μετά από πολύ καιρό είναι αλήθεια. Νομίζω είχε βγει και στη ΣΥΣΥ. Είναι από τις σπάνιες εμφανίσεις της και συνεντεύξεις της, γιατί απέχει από το Σεπτέμβριο από τα τηλεοπτικά τεκτενόμενα. Ήθελε το χρόνο της, θέλω να σου πω, γιατί είχε δεχτεί προτάσεις και είχε απαντήσει αρνητικά. Τώρα βλέπω ότι πια υπάρχει μια εξωστρέφεια, γιατί νομίζω ότι πλησιάζει και η τηλεοπτική επιστροφή. Γιατί από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε και εμείς προετοιμασία και έχω μια πολύ όμορφη σχέση με την Ελένα, καλή σχέση, της τηλεφώνησα για να κάνουμε μια συνέντευξη και να βρεθούμε. Η ίδια μου είπε ότι το αποφεύγω για την ώρα, δεν έχω κάτι να πω, ηρεμώ, θέλω το χρόνο μου. Να βρω τα πατήματά μου και να ηρεμήσω. Φαίνεται ότι τώρα αυτό έχει συμβεί. Είναι έτσι και αλλιώς είναι πολύ συνειδητοποιημένη και ισορροπημένη η Έλενα. Ναι, δεν μου έκανε κάτι εντύπωση από αυτό που άκουσα και είδα. Ναι. Είδα την Έλενα. Είναι και οι συνθήκες όμως νομίζω που έχουν οριμάσει γύρω της. Γιατί βλέπω ακόμα και τα προβλήματα που είχε με ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή της. Πόσο γαλήνη έπρεπε ότι έφυγαν, το σκέφτηκαν και τώρα γυρίζουν με άλλη διάθεση απέναντι. Πιστεύω ότι αναφέρεται στην περίοδο του διαζυγίου της με τον Πάνο Καλίτση. Ναι, βέβαια. Είχαν τα πράγματα. Είχαν γίνει δύο στρατόπεδα. Και εκεί έπρεπε οι άνθρωποι να οι κοινοί φίλοι και επώνυμοι φίλοι που τους ξέρουν. Όπως η Ελεονόρα Μελέτη που είχαν βρεθεί απέναντι.
Είπε κέρδισα τα πάντα. Σημαντικό σε εκείνο τον αγώνα, κέρδισα τα πάντα. Και είπε ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν πολλές φορές καταλαβαίνοντας τι είχε συμβεί, πιο όρημοι και έχοντας τη γνώση ότι αυτά που είχαν συμβεί τότε θέλουν να τα αλλάξουν. Και είναι η ευκαιρία να σας χωρέσει όμως να πει ότι ναι, μου φέρθηκε άδικα, αλλά εδώ μου το κουβεντιάσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Είναι πολύ καλά στην προσωπική τη ζωή. Τα επαγγελματικά τη δόξα του δόξου του Θεό ως μάνατζερ ανθρώπων πάει μια χαρά. Θα επιστρέψει πρώτο Θεούλη και μακάρι του το ευχόμαστε αν είναι κάτι που τη αρέσει και το θέλει τηλεοπτικά. Γιατί είναι με την καλύτερη μέσα ισορροπία. Όταν έχει κερδίσει τα πάντα, όπω τόνισε, αυτή η φράση εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είναι και πιο εύκολο να επουλώσει πληγέ, να καταλάβει το χρόνο που λίγο μαλακώνει την κατάσταση. Ακόμα και με ανθρώπου που μπορεί να έχει βρεθεί και στη... με τη Βίκυ Καγιά. Βίκυ Καγιά, επειδή έχω ακούσει και τι δύο εκδοχέ πάρα πολύ αναλυτικά, οφείλω να σα πω γιατί τυχαίνει να έχω πάρα πολύ καλή σχέση και με τι δύο κυρίε. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε πια η στιγμή αυτές οι δύο γυναίκες να κάτσουν μακριά από κάμερες και να το λύσουν. Γιατί δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να λυθεί. Θεωρώ ότι είχαν λίγο παρεξηγηθεί κάποια πράγματα, για να το πω. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι περισσότερα. Μπορεί κάποιος να το πήρε κάπως. Ναι. Κάτι έγινε που μπορεί να ενόχλησε κάποιον ο οποίος το κράτησε μέσα του και δεν το εξέφρασε τη σωστή στιγμή. Οπότε είναι, θα πάμε να μεγεθύνει. Είναι λίγο άδικο αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνουν κολλητές όσον αφορά. Πάντως ήταν ωραίο ντουέτο. Ναι, βέβαια. Όσον αφορά στην τηλεοπτική τη επιστροφή, έχω να σα πω ότι υπήρξε ένα συγκεκριμένο στέλεχος με το οποίο έχει πια προσωπική σχέση από την εποχή που ήταν στο show του Αντένα, που ήταν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θυμίστε. Το ταλέντο, το Ελλάδα έχει ταλέντο, βεβαίως, που έχουν, με το συγκεκριμένο στέλεχος έχουν χτίσει μία βαθιά φιλία πλέον και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να απαντήσει ουσιαστικά θετικά, δεν έχουν πέσει υπογραφές και τέτοια πράγματα, στην πρόταση που της έγινε. Και νομίζω σύντομα θα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις. Τις ανακοινώσεις. Με το καλό, με το καλό. Την αγάπη μας και ένα γλυκό φιλί στο Ελενάκι μας. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Γιατί τις τελευταίες ημέρες στα sites, εκπομπές, στα blogs, παντού γενικά και στα social media διαρρέεται, αφήνεται να εννοηθεί έτσι μια στενή σχέση της Κατερίνας Δαλάκα με την εταιρεία παραγωγής του Ατζούν και πιο συγκεκριμένα με τον Ατζούν. Ακριβώς. Η Λιτζαλή, άμα λέω και σωστά το επίθετό του. Ναι. Αυτή τη φορά η οικογένεια της Κατερίνας, μέσω μιας ανακοίνωσης την οποία έχει κοινοποιήσει σε όλα τα μέσα, διαψεύδει τις φήμες για τη σχέση της Κατερίνας με τον Ατζούν. Θέλω να δούμε, και είναι και σπάνια φορά, δεν θυμάμαι πάρα πολλές φορές να έχουμε δει η οικογένεια ενός παίκτη που είναι μέσα στο reality να χρειάζεται να προβεί σε ανακοινώσεις. Και τόσο νωρίς και τόσο γνώριζα ότι είχε βάλει τους δικούς της ανθρώπους να παρακολουθούν ακριβώς το τι λέγεται και τι γράφεται και σε συνεννόηση με τον δικηγόρο να είναι σε μια ετοιμότητα. Α, ήταν κάτι που το ήθελε να καταλήγει να πριν. Είναι και η τέταρτη φορά που είναι πιο προετοιμασμένη και έχει λόγο να λάβει τα μέτρα. Και προφανώς έχει ακούσει και τα εξαμάξεις και σου λέει. Αλλά αυτό είναι όμως και λίγο περίεργο πώς είχε προετοιμάσει τόσο την κατάσταση. Αγάπη μου, όποιος έχει καεί από το χειλό, φυσάει και το γιούρτι. Δηλαδή είναι τέταρτη φορά, την έχει την εμπειρία. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση της οικογένειας Κατερίνας. Τις τελευταίες λοιπόν ημέρες περιήλθαν σε γνώση μας δηλώσεις, δημοσιεύματα και εν γέννη τοποθετήσεις διαφόρων δημοσιογράφων και μη από πλήστα ειδησιογραφικά μέσα σχετικά με την κόρη μας Κατερίνα Δαλάκα, η οποία όπως είναι γνωστό βρίσκεται εκτός Ελλάδος λόγω της συμμετοχής της στην τηλεοπτική διαγωνιστική εκπομπή Survivor. Θα επιθυμούσαμε να απευθύνουμε θερμή παράκληση προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους και μη, όπως απόσχουν από την αναπαραγωγή παντελώς αβάσιμων και αναλυθών ισχυρισμών αναφορικά με το πρόσωπό της, καθώς και να παύσουν να ασχολούνται διαρκώς κατά παράβαση κάθε δημοσιογραφικής δεοντολογίας με κάθε επιμέρους πτυχή της προσωπικότητάς της, αφενός διαλαμβάνοντας έως και ζητήματα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της, αφετέρου μη σεβόμενοι το γεγονός ότι η ίδια αδυνατεί εκ των πραγμάτων να τοποθετηθεί και να αντικρούσει τα όσα διαλαμβάνονται δημοσίως ή ακόμα και να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της κατά πατώς υπευθύνου, με αποτέλεσμα να θίγεται βάναυσα η προσωπικότητά της. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια πρωτοβουλία των γονιών αυτή, γιατί δεν είναι σε πρώτο πρόσωπο ότι είναι μια επιστολή της Κατερίνας που ήταν σε αναμονή να δημοσιευθεί, εάν και εφόσον υπήρχε αυτή η αναπαραγωγή. Δεν θα μπορούσε προφανώς φανταζόταν να γίνει, να προβλέψει τι θα υποθεί. Και αυτό, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα υποθεί και αυτό, γιατί και αν έχουν υποθεί τα προηγούμενα χρόνια στις τρεις πρώτες συμμετοχές της είχαν ακουστεί, αλλά φαντάζομαι δεν θα περίμενε και αυτό, οπότε έλαβε τα μέτρα οικογένεια. Όμως είναι και ένας τρόπος που υπάρχω. Πώς? Τρόπος που υπάρχω. Αυτό είναι πολύ χοντρό για να θέλει να υπάρχει κάποιος μέσα από αυτό. Το να σε κατηγορούν και να αφήνει να εννοηθεί ένα κομμάτι της ελληνικής τηλεόρασης ότι συνδέεσαι κάπως
με τον παραγωγό του σοου στο οποίο συμμετέχει είναι βαρύ. Δεν είναι για να υπάρχω. Να σου πω, γιατί υπόθηκε και από πρωτοκλασσά τα τηλεοπτικά ονόματα τώρα αυτό το πράγμα. Άρα ήταν εντύπωση και εμένα αυτό. Σου λέει επηρεάζεται πάρα πολύ αρνητικά ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι άδικο. Αλλά ο κόσμος δεν ψηφίζει. Δεν έχει σημασία όμως. Διαμορφώνεται μια δημόσια εικόνα. Όταν κάτι δεν τρέχει όμως και όταν κάτι δεν υφίσταται, όταν θα βγει η Κατερίνα Δαλάκα να του βάλει όλου απέναντι και να του βάλει όλου απέναντι. Καινούργιοι παίκτε και θα τα μεταφέρουν όλα όσα απαιτούνται. Το λένε οι γονείς ακριβώς. Θα θυμώσει πάρα πολύ. Το λένε ακριβώς οι γονείς στην επιστολή, ότι ακριβώς επειδή αδυνατεί η ίδια να τοποθετηθεί, γι' αυτό εμείς παίρνουμε πρωτοβουλία για να μην. Ναι, σας λέω ότι υπήρξε συνεννόηση πριν φύγει από το βίντεο, να παρακολουθούν τι λένε. Να χρησιμοποιήσει την νομική οδό. Επιβάλλεται να γίνει, γιατί παίρνει αέρα και το διαδίκτυο και τα social γενικότερα και αφήνουν να εννοηθεί ότι θα έχει μια άλλη αντιμετώπιση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Που είναι πολύ σοβαρό αυτό. Πάμε στον Δημήτρη Σαράντο να πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Δημητράκη μου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Βροχερή μένα, αλλά είναι Παρασκευή. Βροχερή στις 11 θα σταματήσει η βροχή, να ξέρετε, και όλο το υπόλοιπο της ημέρας θα το περάσουμε χωρίς νερό. Αμήν. Αυτά. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλουμε να μας δώσει λίγο το παρασκήνιο της μη εμφάνισης της Σοφιάνας Αβραμάκη στην εκπομπή της Face Κορδά στον Sky. Που είναι η Σοφιάνα ΟΕΟ. Πάντως, με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι πέρυσι, πριν από ένα χρόνο δηλαδή, την ίδια μέρα, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Face και λέγανε τα καλύτερα η μία για την άλλη. Πόσο όμορφη, πόσο κούκλα κτλ. Τέλος πάντων, είναι και οι δύο ήταν όμορφες, αυτό τι σχέση. Λέω ότι πέρυσι. Εκεί ήμουνα, το θυμάμαι. Οι σχέσεις λες είναι καλές. Και, και τώρα ξαφνικά χθες δεν πήγε η Σοφιάνα, γιατί την περιμέναμε κι εμείς. Ήμασταν απ' έξω καραόλοι, περιμέναμε βγαίνοντας να μας κάνει δηλώσεις στην κάμερα και τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ξέρουμε γιατί, είπε, υπόθηκε ο λόγος, η δικαιολογία του. Δεν πήγα γιατί, ξέρω εγώ, κάτι μου έτυχε. Προς το παρόν δεν έχουμε μάθει περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Αυτό πάντως που φαντάζομαι και υποθέτω είναι ότι μάλλον θα υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος που δεν μπόρεσε να βρεθεί καλεσμένη στη χθεσινή εκπομπή της ΦΕΙΣ, γιατί στο παρελθόν την έχει τιμήσει πολλές φορές με την παρουσία της. Και βέβαια από την άλλη πάλι, από ό,τι έχω μάθει, έχουν υπάρξει και φορές που τελικά δεν έχει εμφανιστεί. Παιδιά, εγώ αυτό θυμάμαι και θυμάμαι και από εμάς ότι η Σοφιάνα όσες φορές την είχαμε πάρει και στο weekend και τα λοιπά, απέφευγε γενικά. Επίσης από την άλλη μου σκέφτομαι εγώ λίγο έτσι πιο διπλωματικά και λέω, η Σοφιάνα φαντάζομαι θα ήθελε κάποια στιγμή στο τωρινό Survivor να ενταχθεί. Και πέρσι ήθελε. Και πέρσι ήθελε, αλλά το πίστευε ότι δεν θα την πάρουν. Ήταν σίγουρη βασικά. Με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, καλώντας την σε μια εκπομπή και χωρίς να εμφανιστεί, δεν κλείνει λίγο την πόρτα στον Sky το κανάλι που φτιάχνει. Και αν ήταν απόφαση της παραγωγής τελευταία στιγμή να μην πάει στην εκπομπή γιατί μπορεί να φεύγει στον Άγιο Δομήνικο. Λέω εγώ τώρα. Ότι έφαγε μπλόκο. Το ξέραν παιδιά από την εκπομπή και δεν θα την καλούσαν. Η παραγωγή φεύγει μεθαύριο, μην μπει μέσα και δώσει. Κάποιες φορές δεν γνωρίζει ο Sky κάποιες λεπτομέρειες που γνωρίζει η εταιρεία παραγωγής. Δεν είναι, είναι πια. Είναι εγώ Sky το έχω ζήσει πια, αυτό. Είναι Sky, δεν είναι Ατζούν πια. Η παραγωγή του Survivor. Α, για το. Για το Survivor. Ναι, ναι, εγώ θυμάμαι ναι, 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 στο Sky ότι υπήρχαν πράγματα που βέβαια, ήξερε, βέβαια, βέβαια. Και δεν τα μάθαμε. Το έχω ζήσει. Αυτό που λέει έχει δίκιο. Έτσι είναι. Πώς όμως αντιμετωπίστηκε στον αέρα η απουσία της, είπε κάτι η Φέη ότι άμα σε κρέμασε, ξέρω εγώ, άφησαν κάτι τέτοιο, ήταν ότι πολύ πιο μαλακά το παρουσιάσαν αυτό. Συγγνώμη, Δημήτρη, δεν σε άκουσα. Ναι, λέω ότι η Φέη πώς αντιμετώπισε την απουσία της στον αέρα. Είπε, α, κάτι της έτυχε ή άφησε να νιωθεί ότι μας κρέμασε. Γιατί έχει σημασία γι' αυτό. Τίποτα, γιατί, δεν υπόθηκε τίποτα. Ναι. Εμένα πάει το μυαλό μου κάπου. Μήπως η Σοφιάνα κάτι άκουσε κάποιο σχόλιο στην εκπομπή και δεν της άρεσε και γι' αυτό αποφάσισε να μην πάει. Γιατί γενικά είναι μία παίκτρια. Το είχα παρατηρήσει όταν την είχα γνωρίσει έτσι σε εκπομπές. Που παρακολουθεί τα πάντα, γνωρίζει με τον Νίκο το Σίγμα τι έχει υποθεί για εκείνη σε κάθε εκπομπή. Και δεν πιστεύω ότι είναι προσωπικό το θέμα. Γιατί και η Φέη είναι ευγενέστατη πάντα ω οικοδέσπινα φιλοξενεί του πάντα. Να μην πήγε. Κάτι όχι, να είναι... Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μπει πάντως στο Σοφιάνα. Yes. Δεν το βλέπω. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Από πέρσι το ίδιο συζητάμε, αλλά Δημητράκο μου. Συνήθως πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν βγαίνει κάτι, ακούγεται τέλος πάντων, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα επιλέγουν και τα social για να δώσουν μία απάντηση. Μπορεί, νωρίτερα σωστό. Που μπήκα και στο Instagram της Σοφιάνας, δεν έχει κάνει κανένα story, δεν υπάρχει τίποτα, οπότε περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σωστό, μωράκι μας γλυκό. Θα σε δούμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο, γιατί έχεις αποκλειστικό ρεπορτάζ σήμερα. Χαμό. Για τηλεοπτικά project τα οποία επιστρέφουν και τα περιμέναμε πολύ αγωνία και υπήρξαν και το μήλον της Έριδος για διάφορα κανάλια. Επιστροφές, προσφέρω. Και άλλα ωραία, πρώτες δηλώσεις, αποκλειστικές. Θα σε δούμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά μας. Όπως και σε πολύ λίγο θα δούμε γνωστή, δεν θα σας την αποκαλύψω, ηθοποιό, να την πω, ηθοποιό θα την πω, η οποία
ισχυρίζεται ότι το κόνσεπτ το οποίο είχε προτείνει στη δημόσια τηλεόραση ξαφνικά το είδε να προβάλλεται στην ΕΡΤ με άλλους παρουσιαστές. Πιάνετε και πώς και ζωντανά εδώ στην εκπομπή μας. Τώρα, 14800, τηλεφωνήστε πολλές φορές για να διεκδικήσετε το πεζό 208, την έκδοση like, που μπορεί να γίνει δικό σας. Όσα περισσότερα τηλεφωνήματα κάνετε, τόσες περισσότερες ευκαιρίες έχετε να το αποκτήσετε. Αν δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε, μηνυματάκια, νι, όμικρον, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μία αποστολή στον ίδιο αριθμό. Καφεδάκια, μην πάτε πουθενά με αυτόν τον καιρό. Καθίστε αναπαυτικά στα καναπεδάκια σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Ερχόμαστε. Εδώ είμαστε με δύο γλυκές και μελωδικές φωνές, την Έλενα και τον Θοδωρή. Γλυκά παιδιά δεν μας λες. Καλά να σου πω κάτι, γλυκά παιδιά είστε. Είμαστε χαμογελαστά. Λέτε την άποψή σας και την υποστηρίζετε. Δεν έχει να κάνει με το... Δεν κάνουν δημόσιες σχέσεις. Γλυκιά τη φωνή του Θοδωρή να κοιτζεί όταν τα παίρνει και γκαζώνει χλωμό. Πάντως παιδιά, να πούμε την αλήθεια μας, η πιο δύσκολη θέση από όλους μας είναι ο Νίκος. Γιατί κάθεται εδώ. Ναι, ναι, όχι. Γεωγραφικά μιλάς. Είναι και το περιοδικό, λες. Λέγω το περιοδικό και τα λοιπά που πρέπει να κρατήσει η ισορροπία και διαφορά. Και πολλές φορές εγώ μιλάω και λέω, αμάν μπορεί να το κάνω και ζημιά. Και θυμάμαι μια φορά, εδώ στην εκπομπή μίλησα για ένα άτομο πάρα πολύ επιθετικά και ήταν μετά πρωτοσέλιδο και λέω, αμάν το έκανα ζημιά. Θα την είχε κάνει από πριν τη ζημιά. Δεν του κάνει ζημιά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, βγήκαμε έξω και συναντήσαμε πολύ πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Βρεθήκαμε στο event, στο κάλεσμα του Νεκτάριου Σκαμνάκη. Εκεί θα δείτε τη Βίκη Χατζηβασιλείου, την Αγγελική Ηλιάδη, η οποία μιλάει για το Survivor, αλλά και την Εμιλία Βόντος. Τι λέει η Εμιλία Βόντος, Νίκο. Αλλά βρεθήκαμε και σε κοπές πίτες αγαπημένων παραστάσεων. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι τυχεροί. Πάντως, να τους ευχηθούμε αυτή η χρονιά το 2024 να πάει σε όλους λαμπρά. Πάμε να δούμε και να πάρουμε μια γεύση από όσα είπαν τα αγαπημένα. Από την τηλεόραση, είναι κάτι το οποίο σας λείπει. Τηλεόραση καθόλου. Να σας πω ακριβώς, παιδιά, τι συμβαίνει. Η τηλεόραση δεν μου λείπει καθόλου. Το πακέτο εννοείται μου λείπει, ναι, ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό και ο κόσμος το είχε αγαπήσει πάρα πολύ. Αλλά τώρα είμαι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία, οπότε έχω άλλα θέματα να ασχοληθώ και σίγουρα θα τα προβάλλω και μέσα από την τηλεόραση πάλι αναγκαστικά, γιατί η τηλεόραση είναι ένα κομμάτι της ζωής μου τεράστιο. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη τηλεόραση. Πώς είδατε την τηλεοπτική σεζόν και την σεζόν που έρχεται, το Β' μισό? Δεν παρακολουθούσα πάρα πολύ τηλεόραση, αλλά νιώθω ότι κάπου λίγο το έχουμε χάσει. Δηλαδή, έχουμε δώσει πάρα πολύ βαρύ. Υπάρχει μια ετεροβαρή κατάσταση. Πολύ σύριαλ και λίγες εκπομπές. Κάποια σχόλια που σε εκνευρίσαν στα social media αυτά, καθόλου τα παίρνεις μέσα σου, σε στενοχωρούν? Τα βγάζω έξω μου. Τα βγάζω απ' έξω μου. Ούτε καν με πλησιάζουν. Υπάρχει κάποια κεντρέχεια, επειδή μου υπάρχει αυτό που λέμε. Άχουμε άνθρωποι που είναι. Υπάρχει διακρισία, πιστεύω. Σε όλες τις γυναίκες. Σάβα στο Survivor. Ο Σάβας είναι πάρα πολύ καλός, έτσι όπως το περίμενα. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμα καλύτερος. Πολλοί λένε ότι μπορεί με την είσοδό του να δούμε και σένα στη συνέχεια. Λοιπόν, εγώ δεν το... θα σας πω. Το λέω πρώτη φορά, δεν το έχω ξαναπεί, 17 Φεβρουαρίου. Έχω πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, οπότε είναι λίγο δύσκολο να με δείτε στο Survivor. Πώς φαντάζεσαι τώρα αυτός σαν πεθερά? Καλύτερα είμαι. Είναι κάτι που σε ενοχλεί σε έναν άντρα, κάτι το οποίο δεν μπορείς με τίποτα, δεν αντέχεις? Η ακαταστασία. Η τυχή. Και η τσιγκουνιά, βεβαίως. Κοιτάς, όταν σου παίρνουν δώρο να είναι αυτό που λέμε ακριβό, εντυπωσιακό. Όχι, αγάπη μου, σε προηγούμενη μου σχέση έχω δεχτεί μόνο ένα λουλουδάκι και ήμουν χαρούμενη για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν είναι αυτό που μας αξίζει. Μας αξίζουν πάντα τα καλύτερα και όχι τα λιγότερα. Η γιαγιά μου πάντα λέει, ο άντρας που θα επενδύσει για σένα καλά λεφτά, αυτός είναι ο άντρας που θα προχωρήσει. Λόγος χωρισμού ήταν η τσιγκουνιά δηλαδή? Όχι. Η μάνα του ήταν ο λόγος χωρισμού. Βλέπουμε ότι στο My Style Rocks έχουμε ακούσει κάποιες αλλαγές. Θα μείνει ο κύριος Κουδουνάρης και ίσως έρθει ο κύριος Γαμπαλάς. Πώς σου φαίνεται?
Ακούγεται ότι έχω να αποχωρήσει ο κύριος Σκουλός. Ναι, ο κύριος Σκουλός κάνει πολύ ωραία άλλα πράγματα, οπότε θεωρώ ότι μια χαρά. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Πώς πέρασε την πρωτοχρονιά. Ήσυχα, οικογενειακά, ωραία. Ίσο με τον κύριο Πλεύρη μαζί, κάντε, πήγατε κάπου. Ακούστηκε ότι αποχωρήσατε από το Γέρμα, από το θέατρο. Δεν αποχώρησα από την αρχή. Είχαμε πει ότι θα πάμε μέχρι μέσα Δεκέμβρη και βλέπουμε, σαν πρώτη βάση. Και εγώ είχα πει ότι μέχρι εκεί μπορώ, μέχρι μέσα Δεκέμβρη. Ξαναρώτησαν οι άνθρωποι αν ενδιαφέρομαι να συνεχίσω, αν κάτι έχει αλλάξει. Είπα όχι. Σε ένα ωραίο κλίμα, βέβαια. Ήταν δική σου επιθυμία να αποχωρήσετε τώρα. Ναι, αλλά το είχα πει από πριν. Δεν γεννήθηκε τώρα η επιθυμία αυτή. Τηλεοπτικά σε έχω κάνει προτάσεις. Διάφορα πράγματα, αλλά μέχρι στιγμής όχι κάτι που να το θέλω, δηλαδή. Θα θέλετε μόνο σύριαλ, τηλεοπτικά και κάτι άλλο και να διαβάσω για άλλα για προγράμματα, εκπομπές κλπ. Αν είναι κάτι μπορώ να το κάνω καλά, πολύ ευχαριστώ για το 2024. Καταρχάς εύχομαι να μην μας έρθει κανένα μεγαλύτερο κακό, εννοώ συλλογικά, γιατί κάθε χρονιά κάτι έρχεται που μας αναστατώνει και λίγο περισσότερο, εννοώ πάντα συλλογικά. Επισκεφτήκατε το Άγιο Όρος πριν κάποιες μέρες. Ναι. Ήταν μια εσωτερική σας ανάγκη. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία που ήθελα πολλά χρόνια να το κάνω και βρήκα την ευκαιρία τώρα. Να παραμείνουμε λίγο στην παράσταση. Είπατε ότι μιλάει έτσι, για φόβους. Για... ναι, αλλά θα το γύρω σε εσά. Να παραμείνουμε λίγο στην παράσταση. Μιλάει για φόβους, για ανασφάλειες που όλοι έχουμε κατά καιρούς. Ποια ανασφάλεια δική σας ξορκίσατε που βλέπουμε μέσα στο έργο και είστε περήφανος γι' αυτό. Ξόρκησα ίσως είναι βαριά κουβέντα, αλλά την επισημία που έχει πολύ συχνά ένας δημιουργός, ένας καλλιτέχνης να αρέσει σε όλους, νομίζω ότι την έχω δαμάσει. Με ποιο τρόπο? Με την εμπειρία και την οριμότητα που φέρνει η ηλικία. Σας στεναχωρεί που δεν κερδίσατε το φλουρί ή δεν έχει σημασία για εσάς? Θα σας πω κάτι. Έχω κερδίσει το φλουρί 2-3 φορές στη ζωή μου και δεν πήγε καθόλου καλά η χρονιά. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Πώς σας φαίνεται το ότι μπορεί κάποιος να χάσει μια δουλειά επειδή δεν έχει αρκετούς followers στο Instagram? Και να λάβει επάγγελμα κιόλας. Και να λάβει ένα ρόλο λόγω followers. Σημεία των καιρών. Τι να πω κι εγώ. Πριν από λίγο καιρό είχατε δηλώσει πως θα θέλατε ιδανικά στα σχολεία να μπει το μάθημα. Το κάνω τώρα αυτό το θέμα. Είπα ότι αυτό το θέμα δεν το συζητάω. Επειδή έχει σχολιαστεί αρνητικά από κάποιους. Ασχολιάζεται. Βλέπετε, γι' αυτό δεν έχω εγώ social media. Γιατί δεν μου αρέσει να ακούω οποιοδήποτε τη γνώμη. Κόπη Πίτας είχαν και οι συντελεστές της παράστασης μαθήματα κωμωδίας στο Μικρό Παλάς. Πώς ήταν οι γιορτές φέτος ως νιώπαντροι πια? Δεν είχαν καμία διαφορά από τις άλλες χρονιές. Αλλάζει κάτι τελικά μετά το γάμο? Όχι, νομίζω. Κάτι που αισθανόμαστε εμείς οι εμπλεκόμενοι, αλλά δεν, το έχω ξαναπεί. Δεν είναι κάτι που μπορώ και να το εκφράσω. Λέγατε ότι είναι το μεγαλύτερο σας ελάττωμα στο σπίτι. Στην κατοίκηση, στη συμβίωση. Δεν έχω ελαττώματα. Είμαι νομίζω πολύ εύκολη και είμαι και τακτικός άνθρωπος. Δηλαδή μου αρέσει το σπίτι να είναι καλά. Συγχαρακτηρισμούς έχετε? Όχι, είμαι χαλαρή. Έχω πολλά ελαττώματα, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο της συγκατοίκησης. Πριν ξεκινήσουμε τον σχολιασμό μας και αφού πλήσετε, σε πολύ πολύ λίγο θα δείτε και την πρώτη αντίδραση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στα όσα σχολίασε για εκείνον ο Νίκος Μουρατίδης. Ήμασταν έξω από το ραδιόφωνο του και θα το δείτε σε πολύ πολύ λίγο. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι η κυρία Ματσούκα πάντα είναι από τις πιο ωραίες που έχουμε σήμερα. Καλή κούκλα. Και ναζιάρα. Μ' αρέσει που μιλάει σε αυτό το λίγο σαν να έχει μείνει τρεις δεκαετίες πίσω. Έτσι γιατί πάντα ήταν. Με τη δεκαετία ομιλία. Με πολύ χαριτομενιά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο επιτηδευμένο. Αν ήταν αληθινό, δεν θα με ενοχλούσε. Μπορεί να νιώθει έτσι όμως, Δρυσί Ποσειδώνα. Εμένα λοιπόν δεν με πείθει ότι νιώθει έτσι. Την έχει την αναστραφή. Νιώθω ότι παίζει ένα ρόλο. Δεν μιλάει ο Τσάντο. Την έχω γνωρίσει σε κάποιες δημόσιες εκδηλώσεις. Και πώς σου μίλησε? Ως φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτό είναι μπάρμπι. Φυσιολογικά μιλάει. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Αυτό είναι τώρα είναι και στα μέλια. Είναι νιώπαντρι. Είναι νιώπαντρι, βρε Ποσειδώνα. Έχει επειδή είναι νιώπαντρι που δεν δηλαδή, άμα σου κάτσει κάποιο τραβά στο μάτι, μιλάμε. Όχι, επειδή μου λέει εγώ ότι έτσι μίλαγε και πριν το γάμο, νομίζω ότι έχει χειροτερέψει μετά το γάμο.
μου. Πάντα, όσε φορέ την έχω παρακολουθήσει. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι από τα ωραία κορίτσια. Είναι. Άξε, κάτω. Παιδιά, συγγνώμη. Και εγώ, άμα παντρευόμουν το συγκεκριμένο γαμπρό, έτσι θα μίλαγα. Και μιλάει σπάνια. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι με τον γαμπρό. Είναι σε μια καλή φάση. Παίζει σε μια σειρά που έχει επιτυχία και έχει πάρει πολύ καλέ κριτικέ τη Ψυχοκόρε, η Δήμητρα Ματσούκα. Είναι εξαιρετική. Εξαιρετική στο ρόλο τη. Η παράσταση πάει καλά. Είναι νιόπαντροι, όπως είπατε και εσείς. Παιδιά, την υγεία της έχει όλα καλά πάνω. Λοιπόν, η κυρία Σιακαβάρα με αυτό το περουκίνι, δηλαδή... Έχει πολλές περουκές κατά κοινό. Αυτό είναι το σίγουρο, το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, πάρα πολλές και αλλάζει συνέχεια. Αυτό χρήζει ανάγκη σε ψυχανάλυση. Όχι, όχι, όχι. Τη συγκεκριμένη περούκα νομίζω την έβαλε. Γιατί είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε με γκρίζα περούκα. Για να έρθει πιο κοντά στο target group του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Παιδιά, όχι τώρα. Ηλικιακά. Αυτό είναι λίγο λουλακή. Όχι, επειδή την έχω δει και από κοντά, την έχει ξαναβάλει συγκεκριμένη περούκα. Είναι τα φώτα, δεν είναι τόσο γκρι. Σαντρέ. Είναι μπλέκτη. Πάντως είναι εβδομάδα αποχωρήσεων για το ζεύγος, γιατί αποχώρησε η κυρία Σιακαβάρα με κάποιο τρόπο από την παράταση. Όχι, όχι, όχι. Είχε ενημερώσει, παιδιά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Αυτό το απότομο που βγήκε δεν είναι έτσι. Εμείς το ξέρουμε εδώ και ένα μήνα. Ναι, 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 το είχε πει. Η κοπέλα δεν θα είναι εκεί. Το παρουσίασαν την διαφορετικά. Αυτό θέλω να πω ότι διαγράφηκε και από τον σύλλογο δικηγόρων ο κύριο. Δικαστικό σώμα αυτό. Δικαστικό σώμα. Βαρισίμαντο. Έφυγε από την παράσταση Γέρμα. Ναι, ναι. Το πήγα και τη βίδα εγώ. Ποιο θα την αντικαταστήσει, ξέρουμε. Εσωτερική αντικατάσταση έγινε, από ό,τι θυμάμαι. Είναι μια ηθοποιία. Είναι νεότερη η πρωταγωνίστρια. Όποιο θέλει να δει τη Γέρμα, μπορεί να πάρει με τη Μαρία Κίτσου. Με τη Μαρία Κίτσου, βεβαίω. Παίζει η ίδια παράσταση και με τη Μαρία Κίτσου και με την. Καμπουρέλη. Αμέ. Την ίδια παράσταση παίζουν οι δύο. Σε διαφορετικά θέατρα. Δεν είπα να παίζουν παράλληλα. Να σου πω κάτι, η έκπληξη μεγάλη στο. Γιατί πήγαμε και το είδαμε, ήταν η Τέτα Καμπουρέλη για μένα. Μα η Τέτα δεν είχε και το είδε. Δεν έχει δει το Phantom of the Opera που ανεβαίνει και πάλι στο σώμα στο Λονδίνο. Παιδιά, πάντως, να σου πω κάτι. Έκανε μια ωραία ερώτηση η δημοσιογράφος που γύρισε και τη ρώτησε αν έχει τηλεοπτική πρόταση. Γιατί λέει, ας πούμε, όποιος ακούγεται δηλαδή, για κάποιο χύψιο μεγάλο λόγο πρέπει να, κάνει, να έχει πρόταση για τηλεόραση. Δεν το έχει να συμβαίνει. Είναι σπαστικό. Δεν το έχει να γίνεται. Καλά, να σου πω, αυτό είναι το σύνηθε. Δηλαδή, τι μπερδεύει. Πάει όμω, παιδιά, και στο Μάιστα Ρόξ η Γεωργία και σου λέει, αφού ήσουν στο Μάιστα Ρόξ, μήπω τώρα έχει κάποια πρόταση. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί που αποφασίζουν ποιοι θα μπουν στην τηλεόραση έχουν πρόβλημα. Εάν κάνουν προτάσεις, γιατί λέει είχα πρόταση. Ναι, δηλαδή, δεν είναι, πόσα άτομα, πόσες προτάσεις, πού στο διάλογο. Αναλόγως τι προϊόν θες να εξυπηρετήσεις και ποιο θες να βάλεις το προϊόν αυτό. Αν σε ενδιαφέρει ένα άτομα τα οποία συζητιούνται, είναι viral στο διαδίκτυο για τους χύψη λόγους, λόγω εικόνας, λόγω σχέσης, λόγω, θα σε ενδιαφέρει να βάλεις ένα τέτοιο πρόσωπο μέσα, όχι και κεντρική παρουσιάστρια φαντάζομαι, αλλά ως συμμετέχουσα σε κάποιο project. Πάντως, έχω τρελαθεί, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο πια. Όποιος μιλάει σε μια κάμερα μπροστά έχει και μια πρόταση στην τηλεόραση. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω. Προτάσεις βροχή. Η Θέμης Μπαζάκα δεν θέλησε να σχολιάσει καθόλου το περιστατικό με τη στιγμή. Την ατυχή στιγμή, γιατί καταλαβαίνω ότι για να την αποφεύγει να κάνει ένα σχολιασμό περαιτέρω, μάλλον δεν ήταν και γίνει ευχαριστημένη. Δεν ξέρω τι θέλει να του λέει, αν η απλά δεν θέλει να αποκαλέσει κι άλλο τις συζητήσεις. Γιατί μπορεί να είναι σταθερή απόψη, να λέει ότι εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά. Αλλά αφού δεν το δέχεστε, δεν μπορώ να κάνω κουβέντα παραπάνω. Ναι, αλλά επειδή λέω ότι ήταν η στιγμή που για την κυρία Μπαζάκα άνοιξε ο ασκός του αιώλου και αρχίσανε να σχολιάζουν έναν άνθρωπο που ουδέποτε έδωσε με το λόγο του ή με τη γνώμη του το έναυσμα για να ξεκινήσει μια δημόσια κουβέντα, φαντάζομαι ότι δεν το χάρη και ιδιαίτερα. Γι' αυτό είναι το πιο ατυχή τη απόψη. Ναι, σα ευχαριστώ. Έχει λόγο να μην επανέρχεται, γιατί επανήλθε στην αρχή που δημιουργήθηκε όλο ο χαμός. Είπε ότι παραμένω σταθερή στι απόψει μου, οπότε σου λέει δεν θα ξανάρθω και δεν θα ξανάρθω. Και συμφωνώ, είναι από τι σημαντικότερε Ελληνίδε στο πλήρω. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Η Εμιλία Βόντο τι ακριβώ είπε, γιατί κάτι μου. Η Εμιλία Βόντο είπε τα κάτω. Δεν με νοιάζουν τα εντυπωσιακά δώρα, σε χαρούμενη σχέση μου ήμουν. Χαρούμενη και με ένα, σε χαρούμενη εμένα σχέση με τη γιαγιά μου έμεινε. Χαρούμενη και με ένα λουλουδάκι. Το βασικό είναι ότι επιλέγεις έναν άντρα ο οποίος επενδύει σε σένα και σου κάνει ακριβά δώρα και πρέπει να τον επιλέξεις. Ναι. Αυτή είναι η γιαγιά. Παιδιά, το έλεγε και η αείμνηστη Αλίκη Βιουκλάκη. Νομίζω το έλεγε και η γιαγιά σου. Όχι, η αείμνηστη Αλίκη Βιουκλάκη. Οπότε αυτό το ίδιο πράγμα. Ότι αν δεν σε υπολογίζει, αν δεν σε πληρώνει, δεν σε υπολογίζει. Όχι να σε πληρώνει με την έννοια ότι είσαι μια γκόμενα και σε πληρώνω, αλλά ότι σε σκέφτομαι και ότι ζενιάζομαι και ότι σε φροντίζω και ότι θέλω να έχεις ένα ωραιότερο αύριο. Το εξηγώ για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορούμε να πούμε και κάτι και να. Άλλο μία δήλωση δεκαετίας 80 και δεκαετίας 90 και άλλο μία δήλωση το 2024.
Και μάλιστα το, μια κοπέλα το, η οποία. Το βάζει μια κοπέλα, στο στόμα η... της γιαγιάς της. Η γιαγιά της λοιπόν δεν είναι, το, δεν είναι μια νέα κοπέλα, είναι η γιαγιά της. Η γιαγιά της λοιπόν είναι σε άλλες δεκαετίες μεγαλωμένη. Όμως... Και στο λέω ότι η λογική δεν είναι να σε πληρώσω ως γκόμενα, έτσι. Ναι. Ενώ το να φροντίζω. Ναι, αλλά με συνδυάσει σε. Ως ερωμένη. Παιδιά, η Βόντο στο Μάλιστα Ρόξη είχε αυτή την προσωπικότητα όμως. Προκαλούσε, εάν θυμάστε, έλεγε διάφορα σχετικά με τα ποσά που ξόδευε σε τσάντες, στα ρούχα. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Ήταν πιστεύω όμως ένας character και ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας. Εδώ τώρα βλέπουμε όμως ότι το συνεχίζει. Η Μέρη το λέει σωστά, αλλά εάν συνδυάσεις το χαρακτήρα της Βόντος στο Μάιστα Ερόξ με αυτά που λέει τώρα, δυστυχώς συνεχίζει και προκαλεί. Πάμε να δούμε την πρώτη αντίδραση του Γρηγόρη Αρναουτογλου στο σχολιασμό του Νίκου Μουρατίδη. Τον συναντήσαμε πριν από λίγο έξω από το ραδιοφωνικό σταθμό που κάνει την εκπομπή του καθημερινά. Πάμε να δούμε τι είπε ο Γρηγόρης κάμερες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Αγιασμό, έτσι. Τι κάνετε. Ακούσαμε δηλώσει. Καλώ ήρθατε. Κύριε Αρναουτογλου, ο κ. Μουρατίδης είπε μια δήλωση για εσά. Με τα σχολεία του Γεωργίου Νταλά. Έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να σου υποτίθονται. Τι γίνεται, Μορφολίση. Καλά. Όλοι Μορφολίση. Εμένα είπα το Μορφολίση. Ναι, αλλά είναι βαρύ το κλείσμα. Είναι βαρύ ο χαρακτηρισμό αυτό. Καλώ ήρθατε, κύριε Καπαιδιά. Να ασχοληθείτε με σοβαρά πράγματα. Ο κ. Λεφάκη έκανε μια πρόβλεψη. Ο κ. Λεφάκη θα δώσετε πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά να δώσετε. Ο Κώστας είναι γλύκα. Φιλάκια πολλά, ο κ. Λεφάκη είναι φανταστικό. Και ο κύριος Λιάγκας. Γεια σας, φλάκια. Ποια ήταν η πρόβλεψη του Κώστα Λεφάκη, δεν το θυμάμαι, το θυμάται κάποιος. Ποια από όλες ήταν πρόβλεψη. Ότι θα κάνει πρωινή εκπομπή, μάλιστα. Α, μπράβο, ναι. Όταν... Απέφυγε λοιπόν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να δώσει μια πιο συγκεκριμένη απάντηση στο σχολιασμό του Νίκου Μουρατίδη. Απέφυγε να ανοίξει διάλογο. Άξιο συγχαρητήριων. Άξιο συγχαρητήριων. Γιατί όταν σε λένε, αν είναι ποτέ δυνατόν, απόβλητο. Της τηλεόρασης, γιατί έτσι τον αποκάλεσε. Μπράβο για την ψυχραιμία. Παιδιά, δεν είναι μερικά πράγματα πια. Από το σημείο και μετά, όταν βλέπεις ότι μιλάει ένας άνθρωπος μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές και λέει ένα συγκεκριμένο τρόπο ομιλίας και λόγου. Από ένα σημείο και μετά, άμα δώσεις σημασία, δίνεις και υπόσταση. Και όταν είναι μερικές απόψεις που είναι κρίμα αυτός ο άνθρωπος με την ιστορία που έχει στο παρελθόν του να μιλάει έτσι. Πια είναι κρίμα. Τόσο απλά, ακραία. Στενάχωρο. Τόσο ακραία. Δεν πρέπει να δώσει συνέχεια. Θα πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η πορεία της ζωής μας φέρνει κάποιους ανθρώπους δίπλα μας και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τη ζούμε. Παράδειγμα, ο Νίκος Μουρατίδης έχει ζήσει με την Μελίνα Μερκούρη και άλλα μεγάλα πρόσωπα μύθους. Δεν του άξιζαν αυτά. Δεν μας δικαιολογούν αυτά. Θοδωρή, επειδή είχαμε την τύχη γενιά μας. Δεν καταλαβαίνω. Δεν του άξιζαν αυτά που έζησε. Που ζηλεύω εγώ και αντί να γίνει σοφότερος, έγινε. Όσοι έχουμε συναστραφεί ιερά-τέρατα, δεν μας δικαιολογεί να λέμε τέτοια τέρατα. Ακριβώς, για άλλα λέω. Πρόσωπα. Με την κακή αυτό έννοια λέω. Του τέρατος. Δηλαδή, όταν... είναι δυνατόν. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τον τελευταίο καιρό τις δηλώσεις του, όταν βλέπω τίτλους, γιατί έχουμε πάψει να είμαστε φίλοι στα social. Ένας τρόπος να προκαλεί. Όταν όμως, βλέπω τους χαρακτηρισμούς προς πρόσωπα δημόσια και αγαπητά, όπως είναι η Χριστίνα Λαμπύρη, όπως είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Δηλαδή, τι λες, ρε φίλε. Η τελευταία ανάρτηση που έκανε στο blog είναι ουσιαστικά, επειδή ήταν μηνύσιμα αυτά που είπε, πιστεύω, για να τελειοποιήσει λίγο την. Θα τερλαθώ. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή παιδιά, εντάξει, και να φέρετε το όνομα Χριστίνα Λαμπύρη, εγώ ήμουν μαζί τη 10 ολόκληρα χρόνια, έχω ζήσει τα ευαίσθητα χρόνια. Και είστε και πολύ φίλοι. Όχι πολύ φίλοι, απλά είμαστε σαν αδέρφια. Έτσι, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένας άνθρωπος κάπου εδώ στην Αθήνα που ανά πάση στιγμή, άμα χρειαστώ κάτι, θα είναι δίπλα μου. Μια κυρία με κεφαλαία γράμματα, μια μητέρα με κεφαλαία γράμματα και θέλω να μείνω σε αυτό. Προσωπικά δεδομένα δεν βγάζω στον αέρα. Και δεν αφορούν κανένα. Πάντως, να πω κάτι για τον Νίκο Μουρατίδη. Αφήστε τον στην άκρη. Μην σχολιάζετε, το ευχαριστείτε, το λέει ο ίδιος. Τίποτα. Τηλεφωνείτε πολλές φορές για το πεζό 208. Ο διαγωνισμός μας συνεχίζει και τρέχει. Ή αν θέλετε μηνύματάκια, νέο όμικρον κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό 14800. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με αυτή την όμορφη παρέα και τη Λίλα Σταμπολούλου. Με ξενύχτησες πάλι με ποτό και κρεπάλι. Η καρδιά δεν με βγάζει άσπρο πρόσωπο. Yeah.
σατανάδες. Πούλα το όμως, κάνε λίγο Νάζι στην κάμερα. Πούλα το. Είναι φανφατάλ. Είναι το κορίτσι του James Bond. Και είναι κυρία και ωραία. Αυτό είμαι τελικά μέρη. Αυτό, ναι, αυτό. Χάνεσαι στην Ελλάδα, Hollywood θες, άμα είσαι το κορίτσι του James Bond. Είδες εδώ, η άλλη πέρασε 10 δευτερόλεπτα και από τότε το λέει 40 χρόνια. Πώς τη λένε. Αυτή του Μαραβέλια. Μωρέ που ζητώνα. Αυτή του Μαραβέλια. Πάρα να σε παίζουν τα site. Καλέ, πέρασε. Όχι, δεν θέλω να παίξουν τα site και κυρίως να μην γραφούν πάλι ότι είμαι έξαλλος. Να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι εγώ έξαλλος. Έτσι εύκολο το έχεις να παίξεις τον James Bond. 10 δευτερόλεπτα. Εσύ πώς έχεις παίξει. Κανένα και δεν πήγα να κάνω οντισιόν. Αν είχα πάει θα μου δίναν ρόλο. Πιο πολύ είχε παίξει. Την κόψαν στο μοντάζ. Τη φάγαν τα συμφέροντα. Έλα, μη με σκάφη. Πάρα πολύ καλό. Σα σου δίνω το 008. Όχι, και υπάρχει πάντα ένας κακός που πάει κόντρα στο 007. Ποιος αγώνας. Το ότι παρουσιάσαμε μια πανέμορφη Ελληνίδα, βρε παιδιά, παγκοσμίως. Ναι, αλλά λίγο να μας δείτε τίποτα άλλο. Τη λένε και Σωτηροπούλη και όλες τα παιδιά. Ήταν εξαιρετική στο Milky Way, σταμάτα. Δεν έχω δει Milky Way. Ήταν εξαιρετική. Που μιλάνε όλοι μήπως αντί. Γιατί δεν κάνει, δεν είναι πολιτικά correct να πω σαν τη μιλάνε και είπα σιγά με το δω. Δεν σας. Άλλο ένα ελληνικό σύριαλ με πυροβολημένους. Θα επιβιώσω το Milky Way και χωρίς εσένα τηλεθεατή. Και πάμε στην εκπομπή της Μπέτης Μαγκύρα. Γιατί έφυγε η Τζο, υπήρξαν πολλά σενάρια, ποια δεν είναι αντικαταστάτρια. Βρέθηκε και το είδαμε, επικοινωνήθηκε μέσα από το τρέλερ που είδαμε της εκπομπής, στο οποίο συμμετάσχει η Σίση Καλίνη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει πρώτη φορά ο Δημήτρης Μακαλιάς για τη νέα του συνεργασία με τη Σίση Καλίνη. Πώς θα την υποδεχτεί. Θέλω να μας ευχηθούμε καλή αρχή. Μαζί με τη Σίση Καλίνη στην παρέα σας πλέον μάθαμε. Πώς πηγαίνει αυτό μέχρι στιγμής. Θα δείξει. Από το Σαββατοκύριακο θα είναι η πρώτη μας φορά στον αέρα. Νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Σίση είναι στην παρέα μας. Θα δείξει. Είμαι η Σίση και μπαίνω και εγώ στο παιχνίδι. Καλέ, εσύ από πού μας ήρθες. Ήρθα για να μείνω. Καλά, αυτά μας τα πάνε κι άλλοι. Είδαμε το τρέιλερ και θέλω να σου πω ότι φάνηκε κάπως σαν να πέταξες κάποιες πόντες. Γιατί έλεγε ουσιαστικά η Σίση ήρθα για να μείνω και εσύ λες μας τα πάνε κι άλλοι αυτά. Είναι ένα σχόλιο. Αυτό το αφήνω ως έχει. Εσύ από το σπίτι σου έχεις μάθει να κάνεις κουτσομπολιό, θέλω να σε ρωτήσω. Εγώ αυτό δεν θα το σχολιάσω. Δεν θα το σχολιάσω. Δεν το... Και... Τώρα δεν... είναι λεπτή η θέση μου. Υπάρχει στο κάθε πράγμα, υπάρχει μια αισθητική τοποθέτηση. Και ο καθένας τοποθετείται με βάση την, αυτό, την αισθητική του, την οτροπία του. Σε ένα πώς ακούγεται όλο αυτό. Θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει καθόλου να συγκρίνω δύο ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο πόστο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Σίση είναι στην παρέα μας. Συνεχίζω να αγαπώ πάρα πολύ την Τζο. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι και η εκπομπή ελπίζω να είναι αυτή που θέλουμε να είναι. Στα δοκιμαστικά που φαντάζομαι έχουν γίνει μέχρι τώρα, είδες έτσι, υπήρχε η χημεία. Πώς ήταν όλο αυτό με τη Σίση. Ήταν εξαιρετική. Εγώ νιώσα πάρα πολύ ωραία. Μόνο τη δική μου πλευρά μπορώ να σου πω. Είναι ένας άνθρωπος που τον έχω ξαναδεί τηλεοπτικά, μου αρέσει πάρα πολύ και νιώθω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στη χημεία αυτής της παρέας. Είπε μάλιστα και η ίδια ότι της αρέσει πολύ η όλη εκπομπή, ότι υπάρχει χιούμορ, έρχεται ζεστό κλίμα. Πιστεύεις θα ταιριάξει. Ναι, είδαμε ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή στο πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Στα θέματα που σχολιάσαμε, που συζητήσαμε και στο δοκιμαστικό αλλά και στη συνέχεια, γιατί βρεθήκαμε αρκετές φορές, είδαμε ότι ταιριάζουμε, έχουμε ίδιο ρυθμό, έχουμε ίδια αντίληψη του χιούμορ και τον ίδιο τρόπο που θέλουμε να σχολιάζουμε τα πράγματα. Άρα πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή έτσι, προστίκη στην ομάδα μας. Θέλω να σε ρωτήσω, από όλα αυτά τα πρόσωπα έτσι που είχαν ακουστεί εξ αρχής, πώς καταλήξανε εν τέλει στην Σίση. Αυτό δεν το ξέρω. Όπως καταλαβαίνεις, σίγουρα είδαμε και άλλα πρόσωπα, είδα οι άνθρωποι του καναλιού και εκείνοι αποφάσισαν το ποιος θα είναι στην παρέα μας. Δεν το αποφάσισα εγώ. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, εάν σας ευχήθηκε έτσι η καλή αρχή, η Τζο Κουτσοκώστα, αν έχετε επικοινωνία με την ίδια. Έχω επικοινωνία με την Τζο, αλλά είναι κάτι πολύ προσωπικό και δεν θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ενώ έχει δώσει έτσι δείγματα ότι μιλάει για την εκπομπή πλέον από εδώ και έπειτα. Η σχέση μας έχει παραμείνει όπως ήταν, είμαστε πάρα πολύ καλά και το κομμάτι της εκπομπής δεν μιλάμε καθόλου πλέον. Είπε κιόλας εσείς ότι υπάρχει μια διάθεση για αγκαλιά σε αυτή την εκπομπή. Πιστεύεις αναφερόταν και στην Μπέτη. Σίγουρα. Η Μπέτη είναι η μαμά που ανοίγει την αγκαλιά της και μας βάζει όλους μέσα κάτω από τις φτερούγες της. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δίνει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της και φαίνεται ότι και στη Σίση είναι έτοιμη να δώσει την αγκαλιά της. Εγώ είμαι η μαμά σας. Είσαι η μαμά μου. Εσείς χρονολογικά. Η κόρη μας είσαι. Ας άνοιξε τις φτερούγες σου να δούμε αν χωράμε. Το μόνο σίγουρο της η κόρη μας. Έχω μεγάλη γιαγιά. Το σίγουρο είναι ότι είσαι μια από τις ομορφότερες στην ελληνική τηλεόραση. Το τονίζω αυτό. Θέλω να πω το εξής. Έχω βγει από τα ρούχα μου. Γιατί. Έχω σαλτάρει. Γιατί από τη μία επιλέγει το κανάλι ποιος θα μπει δίπλα. Από την άλλη μας έκανε. Πειραματιστήκαμε, μιλήσαμε, τα είπαμε κτλ.
Επίσης θέλω να μου υπενθυμίσει η δομή της ελληνικής ομάδας. Η Σίση Καλίνη ήταν στη Δανάη Μπάρκα. Η πρώτη σεζόν. Γιατί έφυγε. Βεβαίως. Η πετυχημένη μεταγραφή. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι. Τη δεύτερη χρονιά, νομίζω. Δεν. Αυτό. Θοδωρή, λιγότερο αυτό είναι περίμενε. Γιατί μερικές φορές ένας άνθρωπος φεύγει από μία θέση, όχι απαραίτητα γιατί δεν είναι καλός στη δουλειά του. Είναι οι συνθήκες, είναι το περιβάλλον, το σηκώνει, είναι οι σχέσεις. Μετά δεν είναι τόσο εύκολο να βρει δουλειά, να μπει κατευθείαν στα πράγματα. Να πηγαίνει στην Ιωάννα Μαλέσκου. Στην Ιωάννα Μαλέσκου, ήμασταν μαζί στο Λάο. Α, ωραία, πέρα από το Λάο. Ήταν η επόμενη σεζόν. Ήτανε, κολλάει, έχουν καλή χημεία μεταξύ του. Γιατί από ό,τι είπε, με δύο συναντήσει που κάνανε. Η Σίση Καλίνη έχει χτισμένε σχέσει. Με τον Αντένα ήταν, δούλευε σε εκπομπέ, ήταν τότε στο Σπάτα Live. Καλά, δεν θυμάμαι. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Μέρη Σινατσάκη. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τη συμπαθούν και την εμπιστεύονται. Και γι' αυτό προτιμήθηκε, θεωρώ. Και στο πρωινό στον Αντένα, πολλά χρόνια συνεργαζόταν στο πρωινό στον Αντένα. Αυτό σου λέει, ήταν χρόνια σε εκπομπές. Ναι, με τη Θεή και το Γιώργο. Στις δηλώσεις, γιατί την είδαμε λίγο κακόκεφη, έτσι μου φάνηκε. Δηλαδή και εσένα, δεν είναι προσεκτική. Την είδαμε προσεκτική να μην προσβάλει την Τζο. Γιατί ήταν μια ερώτηση η οποία θα μπορούσε να βγει πάρα πολύ εύκολα. Συμπέρασμα λάθος. Αυτό που είδα. Για την κοπέλα δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αλλά έχω να πω και το μακαλιά. Γιατί μας δουλεύουν. Από τη μία αποφασίζει ο Αντένα ποιος θα μπει μέσα, από την άλλη μας κάνει στη χημεία. 15 άτομα περάσανε. Είδαν ότι δεν τους κάνουν τα 14 σε χημεία, τους έκανε το 15ο. Μπήκε εσύ η Καλίνη μέσα. Καλή επιτυχία στο κορίτσι. Αυτό είναι δικαίωμά τους. Είναι σταθμός μεγάλος, δικαίωμά του. Είναι να δοκιμάσει όσα άτομα θέλει. Κοίταξε. Δεν μπορεί να βγει ο Δημήτρης ο Μακαλιάς ή οποιοδήποτε είναι στο πάνελ μαζί με την Καλίνη και να πει άλλα πράγματα. Πρέπει να μια ώρα και να κάνει ανάλυση παραγωγή. Στο ξεκίνημα μια νέα συνεργασία. Η κοπέλα ακόμα δεν έχει πάει, δεν έχει πατήσει. Να πει τα καλύτερα. Θα καλωσορίσει με άλλο τρόπο. Όχι φάσκο και αντιφάσκο. Από τη μία λέω ταιριάζουμε, δοκιμαστήκαμε και είδαμε ότι η χημεία μας ταιριάζει και από την άλλη δεν αποφασίζω εγώ. Ο Αντένα αποφασίζει. Μα το ότι μπορεί να ταιριάζει, μην το αποφασίζει ο Μακαλιάς. Εγώ ταιριάζω. Αλλά μπορεί να μου φέρει κατευθείαν το κανάλι να με καπελώσει με κάποιον άλλον. Το ότι επιλέγει το κανάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπο που είναι ήδη στο πανελίδι. Πάντω την πιστεύω με την κοπέλα έτσι για να δει και το τρέιλερ με το σοκ. Είναι από τι λίγε φορέ που, αν θυμάμαι σωστά, έχει ενταχθεί νέο πρόσωπο στην ομάδα και ξαναγίνεται τρέιλερ. Έχουμε και απορία με τον Θοδωρή και το συζητάγαμε χθε ότι θα ασχοληθούν τόσο πολύ με Survivor που βγάλανε και το τρέιλερ γιατί ο Αντένα. Ιδανίστηκαν μια ιδέα των νομερών. Αυτό που κάνει κάθε εβδομάδα κάνει κάτι τέτοιο. Ότι επιβιώσαμε, ρε παιδί μου, τις όπου και να μας ρίξεις, όσο και να μας ρίξεις, θα κερδίσουμε. Πάντως το gossip και το σχόλιο το έχει η Σίση. Δηλαδή νομίζω ότι περισσότερο από την Τζο που ήταν η πρώτη επιλογή του στιγμού. Όχι περισσότερο, καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έβαινε την εκκλησία. Έχει και εμπειρία η κοπέλα, καλέ, καμία σχέση. Κάνει και διάφορα χρηστικά που μπορεί να ρίξει. Κάποια παιδιά στο πάνελ σου δίνουν τα συν και τα μείον. Τζο ήταν μια πάρα πολύ εντυπωσιακή κοπέλα. Παίζει ρόλο οπωσδήποτε το gossip και ο τρόπος που μιλάει ο καθένας, αλλά κάτι χάνεις, κάτι παίρνεις. Δεν είναι στο GNTM όμως για να τους νοιάζει η εμφάνιση. Ναι, σίγουρα. Παίζει ρόλο και αυτό. Παίζει, αλλά δεν είναι όμως το πάνελ σε ένα πάνελ. Το Θοδωρή μου πρέπει να μπορείς να μιλήσεις, να πεις κάτι, να παίρνεις ένα αντίλογο. Να συνδυάζεις τα δύο. Η Σίση μπορεί, αυτό λέω. Σε σχέση με την Τζο λέμε τώρα. Έχουν κάνει μια ωραία ομάδα. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη μας που μας σταμάτησε και μίλησε στην Δημητρούλα μας. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Ό,τι και να κάνετε, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε την μπαταρία. Γιατί Δευτέρα σας θέλουμε πανέτοιμους. Εμείς πάντα γεμισμένες είναι οι μπαταρίες. Δεν έχουμε θέμα. Ναι, και το ψάχνουμε και πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα. Ναι, θέλω να σου πω κι εγώ, μη φύγετε. Λοιπόν, και να πω και επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα πριν που μιλούσαμε για τη Σοφιάνα, το ρεπορτάζ λέει ότι η Σοφιάνα ακυρώθηκε τελευταία στιγμή από την εκπομπή τη Face. Όχι τελευταία στιγμή, ακυρώθηκε λόγω χρόνου όμως. Γιατί δεν έβγαινε η σκαλέτα, γιατί τα έχουμε και αυτά δηλαδή. Δεν φέρει ευθύνη η ίδια λοιπόν. Όχι, όχι καμία. Λοιπόν, 14800 τηλεφωνείτε πολλές φορές γιατί το πεζό 208, η έκδοση Like περιμένει ανυπόμονα να έρθει στην αγκαλιά σας. Όπως η Τρούφα να πει στην αγκαλιά του Αλέξη. Τηλεφωνείτε πολλές φορές, στέλνετε πολλά μηνύματα. Νιόμικρον κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Φτιάξτε τα καφεδάκια σας και μέχρι να πείτε σουσού, εμείς θα είμαστε κοντά σας. Να είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ που ξυπνάω για χρόνια κι είναι εκεί ακόμα. Κάνω να το κρύψω, πάω να το καλύψω κι όμως. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Καλημέρα και στο Βασίλη μας. Θα καλημέρα, συζητήσουμε καλησπέρα. Λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία είναι πολλά, δυσάρεστα.
ως επιτοπλίστων. Δεν μπορούμε να πάρουμε από κάτι έτσι μια αισιόδοξη διάθεση, μια αισιόδοξη νότα, τίποτα αισιόδοξο. Όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν. Δηλαδή, κάνεις scroll τα sites και πιάνει την ψυχή σου, Παναγία μου. Από πού να το πιάσει και πού να το πιάσει. Τα εγκλήματα, δηλαδή, χάνει πάσα ιδέα. Ναι, ναι. Δεν γίνεται κι άλλο, κι άλλο. Κάθε μέρα. Έχει 4-5 την ημέρα. Είναι συγκλονιστικά. 4-5 την ημέρα. Δηλαδή, και βλέπει ακραίες ιστορίες. Ιστορίες που μερικά χρόνια πριν μπουν τόσο πολύ τα sites και τα μέσα στη ζωή μας, θα φανταζόμασταν ότι τα διαβάζαμε μόνο σε βιβλία. Και είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν είμαστε μια μεγάλη χώρα. Είναι τρομερό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τον Αργύρη Παπαργυρόπουλο σε μια συνέντευξη που έδωσε στον Γιάννη Αρμουτίδη, ο οποίος μιλάει πρώτη φορά στην κάμερα για την περιπέτεια που πέρασε μέσα στις γιορτές με την υγεία του. Είναι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Το τελευταίο διάστημα του έχουν συμβεί διάφορα, έχουν βγει σε πληστηριασμό πολύ μεγάλα κίνητα τα οποία διατηρούσε για χρόνια. Ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια για την οικονομική καταστροφή που έχει υποστεί. Πάμε να δούμε τι λέει τώρα για το πρόβλημα υγείας του. Καλωσορίζουμε τον Αργύρη Παπαργυρόπουλο για το 2024. Περαστικά καταρχάς, Αργύρη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που ήρθατε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο το 2024 να είναι τυχερό και πάνω απ' όλα υγεία. Ξεπέρασες ένα δύσκολο πρόβλημα. Εντάξει. Είναι η πρώτη μέρα μετά το νοσοκομείο που βγαίνω έξω και θεώρησα λόγω της ημέρας να έρθω από εδώ. Να κάνω το σταυρό μου στην εκκλησούλα. Αργύρη μου, ανησύχησες τον κόσμο και τους φίλους σου. Ανησύχησα. Όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τραβάει ένα λούκι. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Πέρασα και εγώ το δικό μου το λούκι. Πιστεύω τουλάχιστον η καινούργια χρονιά να φέρει γούρι σε όλους. Ήταν δύσκολες οι στιγμές σου. Πλάκα κάνεις τώρα, να περπατήσω. Δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Από ό,τι μου είπαν και οι γιατροί είναι ότι ήμουνα κάπως γυμνασμένος, είμαι αδύνατος και αυτό βοήθησε πολύ. Πώς πέρασες τις ημέρες των γιορτών? Κοίταξε, να δεις μέσα στο σπίτι με τα παιδιά μου εκεί, με φίλους που ήρθανε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά παιδιά. Ο Νάσος ήρθε από το εξωτερικό. Ήρθε ο Νάσος, θα ξαναφύγει. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Δίπλα σου στέκεται συνεχώς ο μικρότερος γιος. Ναι, είναι. Ο Άρης. Πώς ξεκίνησαν όλα, με την υγεία σου? Με την υγεία μου, παιδιά, μια απλή εγχείρηση πήγα να κάνω, μια κύλη. Έκανα την κύλη, πήγα σπίτι μου, όλα καλά, κάθισα μια μέρα μέσα και κάτι κατάλαβα ότι δεν πήγαινε καλά. Και μετά από 4 μέρες μπήκα πάλι στο νοσοκομείο και έγινε η δεύτερη εγχείρηση. Ναι, αλλά αυτό ήταν ένα ευνίδιο περιστατικό, ηλαιός. Τι να κάνω. Και νομίζω πως στάθηκες και τυχερός. Τι σου είπαν οι γιατροί? Πολύ τυχερός στάθηκα. Την άλλη μέρα το κατάλαβα, γιατί στο χειρουργείο μπήκα σε 1 η ώρα το βράδυ μέσα. Τέλος πάντων, λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Ο σκάφος σου είναι εδώ, Αργύρη? Δεν υπάρχει σκάφος τώρα. Κάποτε υπήρχε και σκαφάκι. Τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει, με κρίμαστε ακόμα. Θα κάνουμε το δεύτερο γύρο. Λοιπόν, να το ευχηθούμε περαστικά σε όλο αυτό που έχει περάσει και καταλαβαίνω ότι η ψυχολογία σε προβλήματα υγείας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το βασικό είναι να προσπαθούμε ψυχολογικά τουλάχιστον να στηρίξουμε όλο το υπόλοιπο που συμβαίνει στο σώμα μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, αν θυμάμαι καλά, είχαν λίγο ψυχρανθεί οι σχέσεις του Νάσου του γιού του με τον πατέρα. Περάσει ένα διάστημα και με τους δύο γιους του κατά καιρούς, ναι, είχαν δυσκολίες οι σχέσεις. Αλλά εντάξει, υπάρχει αγάπη, είναι οικογένεια. Και το βλέπεις ότι στα δύσκολα. Και στα δύσκολα ενώνονται πάντα, κάθε φορά. Ενώνονται οι οικογένειες και ήταν πολύ σημαντικό το μήνυμα. Και εγώ όταν είδα τη φωτογραφία μέσα στο διάστημα των γιορτών που ο Νάσος ήταν μαζί του και ανήρτησαν μαζί οικογενειακά αυτή τη φωτογραφία, μέσα μου έτσι λίγο χάρηκα. Γιατί λέω, κοίταξε να δεις, το αίμα νερό δεν γίνεται τελικά. Στα δύσκολα ο ένας είναι δίπλα στον άλλον. Ταλαιπωρείται λίγο και με την υγεία του, ταλαιπωρείται και με όσα περνάει, να το ευχηθούμε ολόψυχα. Περαστικά και γρήγορα καλά, και αυτά είναι τα σημαντικά. Όλα τα άλλα αυτά είναι, είναι ακόμα πιο δύσκολο, για να είμαστε αντικειμενικοί και κατανοητικοί. Όταν έχει περάσει τα μεγαλεία που έχει περάσει ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, η πτώση είναι ακόμα πιο αισθητή.
η πτώση κάθε είδους, έτσι, τη νιώθεις ακόμα πιο άσχημα. Ναι, γιατί έχεις δει την άλλη πλευρά, καταλαβες, δηλαδή έχεις δει την κορυφή. Έχεις υπάρξει ο άνθρωπος που αποφάσισε για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο καριέρες, που έφτιαξε καριέρες, ακριβώς, τι να λέμε τώρα, καθόρισε. Και διαβάζαμε ότι τα κινητά του έχουν ήδη περάσει σε χέρια μεγάλων εταιριών, γνωστών επιχειρηματιών. Έτσι γίνεται. Θέλεις, με συντάξει. Μην μιλήσετε λίγο. Στο νεράκι, σου πάρει λίγο νεράκι. Εγώ νεράκι που είπα, βοηθήσω. Θα σε ρωτήσω εσύ που ξέρεις τα πάντα και όλο που κατεβάζει. Τι κάνει επαγγελματικά. Ο Νάσος ήταν πριν από λίγες μέρες στην Κίνα και σε ένα μεγάλο φεστιβάλ στην Ασία βραβεύτηκε μία ταινία που έχει κάνει με τον Ορέστη Τσάνγκ. Α, αγαπώ Ορέστη Τσάνγκ. Με το καλό να τον έχουμε και εδώ στην εκπομπή, γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Όποιος τον έχει γνωρίσει από κοντά μπορεί να καταλάβει την ποιότητά του. Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιάννη Ερμουτίδη και τον κύριο Παργυρόπουλο. Και πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι το οποίο συζητάμε πάρα πολύ καιρό μέσα από το πρωινό σουσού. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει βήμα, φωνή και σε όλη αυτή η προσοχή μας είναι στραμμένη στην υπόθεση του Όλιβερ στην Αράχοβα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πριν να καλωσορίσω για πρώτη φορά την κυρία Κρητικοπούλου Θεοδώρα, η οποία είναι η δικηγόρος του ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο. Κυρία Κρητικοπούλου, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε και για πρώτη φορά βγαίνετε δημόσια για να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ανοιχτεί δημόσια και δεν έχει συζητηθεί. Όλο το διάστημα λοιπόν που ερευνούμε τα στοιχεία του Όλιβερ, που η κοινή γνώμη έχει στραμμένο το ενδιαφέρον της αυτή την υπόθεση, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα, διακινείται μια πληροφορία που υποδεικνύει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ως βασικό ύποπτο και μερικές φορές και ως δράστη της επίθεσης του Όλιβερ. Εσείς είστε η δικηγόρος αυτού του ανθρώπου και χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πρώτη φορά μαζί. Εσείς λοιπόν θέλω να μου πείτε πώς και ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει κάνει και 20 μηνύσεις σε όλα τα προφίλ, σε όλους τους λογαριασμούς χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχόλια που έχουν πει χρησιμοποιώντας το όνομά του. Θέλω να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή, πώς ξεκίνησαν όλα και πώς μπήκε αυτός. Καταρχάς να σας να διορθώσω κάτι, το οποίο επειδή το διαδίκτυο είναι συνέχεια, εξαπλώνεται όλη αυτή η δικοπάτηση, οι μηνύσεις είναι στα σημερινό σχεδόν. Οι 20 ήταν προχτές. Ήδη ασκήθηκε και υποβλήθηκε κι άλλη μία εχθές για εκτός Αττικής. Και με τη διαδικασία του αυτόφορου που είναι στη διάρκεια όλη τη ημέρα. Άρα λοιπόν εσείς απευθύνεστε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εξακριβώνεται ποιος άνθρωπος. Υπάρχουν και κάποιες φυσικές διευθύνσεις, κυρία Σφαλάκη. Οπότε τότε δεν χρειάζεται η δίωξη για να καθυστερούμε. Ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η διάρκεια της πρωτοφανούς αυτής της υποφάσισης είναι. Εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μια σωρία ανθρώπων υπό την καθοδήγηση κάποιων βρήκαν ευκαιρία να βγάλουν όλο το πόνο, το μίσος, το μισανθρωπισμό τους εναντίον ενός ανθρώπου, ο οποίος στοχεύτηκε υποκινούμενοι από τη σκοτεινά κτίρια. Εσείς ως ρεπόρτερ μπορείτε να ανακαλύψετε, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, και θα δείτε πολλά πράγματα από πίσω. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος καταστράφηκε. Προσωπικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά. Όλα αυτά θα αναζητηθούν. Και η τιμωρία των εκατοντάδων, ήδη η επόμενη μήνυση τρέφεται εναντίον άνω των 100 ετών. Πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή από ένα μήνυμα άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Αυτά ξεκίνησαν από την περιφορά διάφορων προσώπων σε τηλεοπτικού σταθμού, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν κατ' επανάληψη και μπόρεσαν και χειραγώγησαν ένα πλήθος ψυχωτικών διαδικτυακών κατήγορων που βρήκανε μία ευκαιρία από το πουθενά να στοχεύσουν έναν άνθρωπο ο οποίος από το 82 είναι ένας σύζυγος άνθρωπος που έχει το μαγαζί του, χέρι εκτίμηση και βρέθηκαν απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς την παραμικρή ένδειξη να στοχεύουν να ψυχοπατούν, να απειλούν. Εάν μπορούσατε να διαβάσετε ορισμένα από τα μηνύματα μίσους και τις τρομακτικές απειλές που απευθύνουν,
Δεν ξέρω αν θα το αντέχατε αυτό. Γιατί τον συγκεκριμένο άνθρωπο όμως, δηλαδή λέτε ότι υπήρξε δόλος, γιατί είπατε για σκοτεινά κίνητρα. Ναι, γιατί το συγκεκριμένο αυτό θα ήταν μια ερώτηση, είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνω εγώ. Έχετε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη στο σταθμό σας αυτή την εκπομπή, από μια άποψη, μπράβο που ασχοληθήκατε με το θέμα, ωστόσο, δύο μήνες τώρα, δεν σκέφτηκε κάποιος, γενικά λέω κάποιος, όχι εσείς, να ακουστεί και η φωνή αυτού του ανθρώπου. Κυρία Κρητικοπούλου, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, ότι εμείς προσεγγίσαμε το θέμα του Όλιβερ ως με βάση και κέντρο και πυρήνα τον Όλιβερ. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εμείς φιλοξενήσαμε είχαν να κάνουν με τον Όλιβερ. Ουδέποτε ασχοληθήκαμε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή με τον εντολέα σας ή αφήσαμε κάποιο υπονοούμενο ή κάποια αιχμή ότι φωτογραφίζεται, βρίσκεται στο κάδρο, στο στόχαστρο ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και απλά αποκρύπτουμε τα στοιχεία του. Τέτοια πληροφορία ή τέτοια υπόθεση ποτέ δεν ούτε καν εωρήθηκε μέσα από αυτή την εκπομπή. Επίσης, προσωπικά, κυρία Κρητικοπούλου. Συμφωνώ, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Έχω επεξεργαστεί. Και έχω ακούσει όλα τα βίντεο και συλλέγεται συνέχεια καθημερινά σε 24ωρη βάση. Θα μπορούσα να πω όλο το υλικό. Από κάθε δήλωση, από κάθε ανάρτηση, από κάθε κοινωνικό μέσο και από κάθε τηλεοπτικό σταθμό. Και από κάθε συνέντευξη. Όμως δεν έχετε εκφέρει και σωστά κάνατε, γιατί και νομικά έπρεπε να είστε καλυμμένοι απευθείας. Σχόλια εναντίον του εντολέα μου. Όχι, γιατί θα ήταν στο πλαίσιο της παραπληροφόρησης ή της πληροφορίας μέσα στα social media. Εμείς δεν μπορούμε να βασίσουμε αυτό που θα προβάλλουμε στην εκπομπή από κάτι που κυριαρχεί στα social media. Πρέπει να γνωρίζουμε κάτι, να έχουμε στοιχεία για να το φέρουμε στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κάτι που... Όμως φέρατε στο τραπέζι ανθρώπους και ανοίξατε, δώσατε βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι χωρίς την παραμικρή ένδειξη υποδείκνυαν, χαρακτήριζαν και φωτογράφησαν τον εντολέα μου, τον κύριο Παναγιώτη. Αυτό, παιδιά, επιτρέψτε μου λίγο. Χωρίς να δοθεί ποτέ βήμα σε αυτόν τον άνθρωπο, να πει την άποψή του. Κανένας άνθρωπος... Απόψεις διεστραμμένες. Κανένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτό το τραπέζι. Ότι δεν υπάρχει παραμικρή ένδειξη. Ναι, αλλά εμείς, κυρία Κρητικοπούλου, δεν γνωρίζαμε ότι στο στόχαστρο βρίσκεται δικό σας εντολέας. Εσείς το γνωρίζετε. Μα απευθυνθήκαμε σε εσάς. Επίτρεψε μου λίγο, Βασίλη. Απευθυνθήκαμε σε εσάς και όταν εσείς δεχτήκατε να βγείτε και να μιλήσετε δημόσια, σας φιλοξενούμε και σας δίνουμε το βήμα να πείτε τη θέση σας. Εμείς όλες τις προηγούμενες ημέρες, γιατί καταλαβαίνω τι εννοείτε, το δικό μας το μυαλό ουδέποτε ούτε φωτογράφη. Ούτε σκέφτηκε το δικό σας εντολέα. Για πρώτη φορά ακούγε και το όνομά του από στόμα. Εσείς το προσεγγίζετε έτσι γιατί γνωρίζετε. Γνωρίζετε τις απειλές, οτιδήποτε δέχεται ο δικό σας ο άνθρωπός σας, ο πελάτης σας, συγγνώμη. Και έτσι ο εντολέας, ναι. Διαχειρίζεστε την κατάσταση. Εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και πρώτη φορά ακούστηκε το όνομα του εντολέα από την δικηγόρο του. Δεν είχε αναφερθεί ποτέ το όνομά του από την εκπομπή. Αν μου επιτρέπετε επί προσωπικού, κάνετε λάθος σε αυτό. Διότι καλέσαμε δύο φορές, εγώ προσωπικά κάλεσα δύο φορές στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνθρωπος αυτός. Προφανώς θα έχουν καταγραφεί. Μου είπαν ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια δήλωση. Και όταν βγήκατε εσείς δημόσια και είπατε ότι μηνύουμε αυτούς τους 20 στο διαδίκτυο, οι οποίοι τον υπέδειξαν. Επικοινωνήσαμε μαζί σας και με το που σας βρήκαμε. Κάνουμε την επαφή αυτή. Ουδέποτε δηλαδή προσεγγίσαμε την υπόθεση με βάση τον άνθρωπο αυτό, όπως χαρακτηρίζεται. Και δεν είναι και η θέση μας. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Να υποδείξουμε το δράστη. Εμείς δεν είμαστε το CSI. Είμαστε μια εκπομπή η οποία με τους ανθρώπους που φιλοξενούμε προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα θέματα που αισθανόμαστε ότι τον αφορούν. Ο Όλιβερ, δυστυχώς ή ευτυχώς για μένα, αλλά δεν έχει σημασία, αφορά τον κόσμο. Και ο κόσμος θέλει να βρεθεί ο δράστης ή οι δράστες και να πέσει άπλετο φως αυτή την υπόθεση. Αυτό κάνουμε εμείς. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, κυρία Κρητικοπούλου. Κυρία Κρητικοπούλου. Δεν αφορά τον κύριο Καπλάνη να διερευνήσει τις συνθήκες του άθλιου θανάτου με τον όποιο τρόπο. Σαφώς, αλλά δεν του έδωσε. Δεν είναι δικιά του ευθύνη, δεν είναι δικαιολογία. Δεν του την επέριψε κάποιος αυτή την ευθύνη στον εντολέα σας, κυρία Κρητικοπούλου. Όμως αυτό είναι. Αλλά έχει συνδεθεί το όνομά του με πολλά πράγματα. Έχουν όλοι αυτοί οι διαδικτυακοί κοινωνικοί. Όχι μέσω ημών. Κατευθυνόμενοι και υποκινούμενοι. Όχι μέσω ημών. Ασύστολες διαφημίσεις. Από το διαδίκτυο, όπως είπατε, διαδικτυακά. Διαδικτυακά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να τους συγκρατήσει. Εξαιτίας του ότι το διαδίκτυο είναι αχανές. Και τα πράγματα παίρνουν μια έκταση τεράστια.
Αλλά μέσω ημών ποτέ δεν υπονοήθηκε. Δεν δόθηκε ένα stop. Μα συμφωνώ μαζί σας. Μα δεν μπορεί, δεν το διαδίκτυο είναι άλλο πράγμα. Βεβαίως. Δηλαδή, τι αυτό είναι άλλο. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε... Σε τι βαθμό είναι η ψυχαγωγία. Αυτή είναι η ζούγκλα του διαδικτύου, δεν είναι η τηλεόραση ή η τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό όμως είναι κάτι που συμβαίνει στο διαδίκτυο και συμβαίνει καθημερινά για χιλιάδες θέματα. Και πολλά δεν πρόσωπα. Μπορεί να μπει ένα φρένο και δεν μπορεί να μπει ένα όριο στο σχολιασμό και τι μπορούν να πούνε οι χρήστες του. Αυτό άπτεται άλλων ανθρώπων και άλλων καταστάσεων. Όχι το και άλλο μέσο. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που λέτε εσείς ότι έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει, δεν ξέρω γιατί ακριβώς λέτε, όταν είναι στον αέρα της εκπομπής της δικής μας, δεν έχει όχι αναφερθεί όνομα, ούτε ιδιότητα, ούτε καν φωτογραφηθεί στο παραμικρό. Ποιο μπορεί να είναι ο ένοχος. Αυτό θέλω να ρωτήσω που λέει ο Δημήτρης. Στην εκπομπή τη δικιά μας υπήρξαν δύο άνθρωποι συγκεκριμένοι, επώνυμα, που είπαν, χωρίς να κατονομάσουν, ότι έχουμε δώσει ένα όνομα στην αστυνομία. Ως ύποπτο. Δεν λέω ως δράστη, λέω ως ύποπτο. Εσείς γιατί θεωρείτε ότι αυτό το όνομα που δεν αποκαλύπτεται ταυτίζεται με το όνομα του εντολέα σας? Γιατί σε αυτό το όνομα αναφέρονται και αυτό αποδεικνύεται από τη σωρία των αναφορών, των δημοσιεύσεων, των αναρτήσεων και των σχολείων. Μιλάνε ευθέως για, με το όνομά του, αναφέρονται συγκεκριμένα Παναγιώτης Καπλάνης, ο δολοφόνος του Όλιβε. Λυπάμαι δηλαδή που το αναμεταδίδω και, και μέσα από, από την εκπομπή. Εσείς το λέτε για πρώτη φορά αυτό. Όταν το ακούω αυτό. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται και το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ότι θα σε σκοτώσουμε, ότι θα σε συγκελώσουμε, υποκινούμενοι και περιμένοντας οδηγίες από το προτεργάτη αυτή της εκστρατείας. Να ρωτήσω αυτοί κάτι. Αυτοί έπρεπε να έχουν ήδη συλληφθεί όλοι. Αν θεωρείτε ότι... Και προφανώς θα αναζητηθεί η ζημιά και η ηθική και η περιουσιακή που έχουν υποστεί. Από οποιονδήποτε έχει διαπράξει. Και μιλάμε για εκατοντάδες. Αν θεωρείτε ότι υποκινούνται... Έχουν αρχίσει και κατεβάζουν σχόλια. Κρύβουν αναρτήσεις. Έχουν αρχίσει γιατί μέχρι τώρα... Και το έχουν αναρτήσει αυτό. Γιατί δεν κινηθήκατε πιο γρήγορα, κύριε Κρητικοπούλου, αφού λέτε... Και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό το σενάριο που κινήθηκε από συγκεκριμένους ανθρώπους, τους οποίους γνωρίζετε και βάλανε στο στόχαστρο τον εντολέα. Και με δόλο, λέει, και ότι έγινε αυτό, δηλαδή, γιατί δεν κινηθήκατε από τη στιγμή που ακούστηκε πρώτη φορά αυτό ή που έπεσε στην αντίληψή σας ότι ο άνθρωπος αυτός μπαίνει στο στόχαστρο από συγκεκριμένους ανθρώπους? Γιατί δεν δράσατε πιο άμεσα τότε? Καταρχάς, κατά πρώτον, η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό. Κατά δεύτερον, να σας πω ότι ο εντολέας μου, ο κύριος Παναγιώτης Καπλάνης, ήταν ένα ψυχολογικό ράγος που υπήρχε και πρόβλημα της κοινωνίας. Ζει στην Αράχοβα. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι μικρή η κοινωνία και είναι... Εγώ άλλο σας ρωτάω. Μιλάτε για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Ήταν σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που βρήκε μια ευκαιρία για να κάνει δικαστικές ενέργειες. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Αντιληπτό και απολύτως σεβαστό. Ήταν ψυχολογικό ράκος, έκανε αρκετό καιρό να συνέλθει. Και όταν μπορέσαμε να συνεργαστούμε, να τον στηρίξουμε και να αρχίσουμε την επεξεργασία των στοιχείων, αυτό ξεκίνησε ήδη πριν από τα Χριστούγεννα. Να κάνω μια ερώτηση, διευκρινιστική. Οι μηνύσεις αφορούν μόνο τους χρήστες του διαδικτύου, κυρία Κρητικοπούλου. Δηλαδή. Ορίστε, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Παρακαλώ. Οι μηνύσεις που έχετε υποβάλει και συνεχίζετε από ό,τι μας είπατε και πριν, γιατί θα μηνυθούν, λέτε, άλλα 100 πρόσωπα. Οι μηνύσεις αυτές αφορούν μόνο χρήστες του διαδικτύου ή αφορούν και συντοπίτες του κυρίου αυτού, ανθρώπους που ξέρετε ότι διαραίουν και συνεχίζουν να διαραίουν την πληροφορία? Που βρίσκονται στην Αράχοβα, ανθρώπους οι οποίοι τους ξέρετε, που δεν είναι χρήστες διαδικτύου. Ανθρώπους που υπέδειξαν, όπως είπατε. Ή τους υποκινητές, γιατί μιλάτε για υποκινητές. Λέτε κάποιοι υποκίνησαν. Τους μηνύεται, έτσι έχετε μηνύσει. Βέβαια, πρώτο όνομα είναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να μιλήσω για με ονόματα. Σαφώς. Στο στάδιο αυτό, αλλά δεν γίνεται. Να επισημάνω ότι δεν έχει η τοπική κοινωνία, επειδή το ξέρουν τον άνθρωπο και την οικογένεια. Και το κατάστημα, την ταβέρνα Καπλάνη στην Αράχοβα, δεν έχει υπάρξει κάποια αρνητική αντιμετώπιση, γιατί το ξέρουνε. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, από την Πάτρα, που κορέθηκαν ένα στοιχείο, δηλαδή χρετινές μερινές αναρτήσεις. Θα συγκλονιστείτε άμα τις διαβάσετε. Άμα διαβάσετε, δεν ξέρω αν θα το αντέξετε, ταράζομαι κάθε φορά. Δηλαδή τόσο μίσος, τόσο πόνος, τόσο ψύχωση.
Γι' αυτό ζητούμε και εμείς να υπάρξει δικαιοσύνη σε όλη αυτή την υπόθεση που έχει τραβήξει και πάρα πολύ καιρό. Σε κάθε επίπεδο. Και γιατί στοχοποιούνται γιατί άνθρωποι που δεν φταίνε. Θανάτου του Όλιβερ, για τον εντολέα μου και για τον κάθε υποκινητή αυτή τη πρωτοφανούς οικοφαντικής εκστρατείας. Αυτό είναι και το βασικό. Να σας πω, κυρία Τσολάκη, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Δεν σας ακούω καλά, δεν θέλω να σας διακόπτω και να μιλάω επάνω σας. Σας ακούμε μια χαρά. Α, ωραία, ευχαριστώ. Διακινήθηκαν ψευδείς πληροφορίες. Όταν λέμε ψευδείς, δεν είναι ότι έκανα λάθος και είπα κάτι εναντία μου. Ο συνδυασμός των σχολείων βγάζει τον δόλο. Δηλαδή, καταρχάς έχουν πέσει σε φοβερές αντιφάσεις και ψέματα. Κυρία Κριτικοπούλου. Υπήρχε να σας πω ενδεικτικά, αν θέλετε. Μιλάγανε για μία αποθήκη. Έχει φωτογραφηθεί η αποθήκη και τα ζώα του κύριου Καπλάνη. Καταστήλευε ο καλύτερος ζωόφυλος στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η αποθήκη και, και τα ζώα αυτά. Ωστόσο, διακινήθηκε η πληροφορία ότι βρέθηκε σε αυτό το χώρο κρανία, οστά, σκύλων. Όλοι αυτοί που έχουν διακινήσει με τον όποιο τρόπο τέτοιες πληροφορίες θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Της ποινικής και της πολιτικής. Εσάς τα στοιχεία που έχετε συλλέξει για την ώρα και έχετε στα χέρια σας, γιατί καταλαβαίνω ότι για να μπορέσετε να υπερασπιστείτε τον εντολέα σας, συλλέγετε και στοιχεία που αποδεικνύουν την αυθότητά του και τη μη εμπλοκή του στην υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να βοηθήσουν και τις αρχές ώστε να οδηγηθούν πιο γρήγορα στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Κοιτάξτε, τα στοιχεία που μαζεύω, που συλλέγουμε και που εξεργαζόμαστε, δεν αφορούν τις συνθήκες θανάτου του ζώου, του Όλιβερ. Αφορούν μόνο τον εντολέα. Δεν είναι στην δικαιοδοσία μας, ούτε στην ευθύνη μας. Δεν είναι αυτή η υπόθεση. Αυτό ανήκει στους ιατροδικαστές, στους παθολογοανατόμους, στους ιατρούς, σωστά. Και άλλους. Πάντως, δεν θα κάνουμε, δηλαδή δεν είναι αυτό το αντικείμενο το δικό σωστά. Μας. Για να από το πουθενά ξαφνικά προσγειώθηκαν κάποια από Πάτρα, από την Κύπρο, από το κάθε μέρος της Ελλάδας. Δηλαδή θυσιάστηκε. Και βρίσκουν τον πελάτη μου, τον απειλούν και τον τρομοκρατούν. Δηλαδή θυσιάστηκε ένα ζώο, ένα σκυλί, για να υπάρξει τέτοιο κατηγορό γύρω από τον πελάτη σας. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, θυσιάστηκε ένα σκυλί, έγινε όλη αυτή η φασαρία στην Ράχοβα, όλος αυτός ο πόνος, όλο αυτό το δυστυχές γεγονός. Όχι, λέω ότι χρησιμοποίησαν το γεγονός για να. Αυτό λέω. Δεν είπε. Αυτό λέω. Δεν είπε η γυναίκα. Κυρία Κριτικοπούλου. Είναι ευκαιρία, όχι ότι έγινε αυτό. Ναι. Για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Κυρία Τσολάκη, να προσθέσω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που έλεγα για τις αντιφάσεις πριν. Που είπα για την αποθήκη και τα σκυλιά τα δίθεν παρατημένα και σκελετωμένα που έχει διακινηθεί τέτοια ψευδής πληροφορία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως έχουν πέσει τις αντιφάσεις. Να σας πω άλλες δύο έτσι. Ότι υπάρχει μάρτυρα ο οποίος κατέθεσε. Μετά υπάρχει η άλλη ανάρτηση ότι κατέθεσε αλλά δεν κατέθεσε. Υπάρχει αυτό της μάρτυρας, αλλά δεν χρειάζεται αυτό της μάρτυρας. Δηλαδή, νομίζω ότι όλα αυτά τα... Τα στοιχεία αφορούν την αστυνομία. Εκείνη τα συλλέγει και εκείνη θα βγάλει το πόρισμα που περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για να λάμψει επιτέλους η αλήθεια και η δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που ταλαιπωρεί όλη την Ελλάδα και έτσι προκαλεί και το κοινό αίσθημα πάρα πολύ καιρό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εμείς και πρώτη φορά έτσι τελείως ξεκάθαρα μέσω της δικηγόρου του, ο άνθρωπος που φαίνεται ότι βρέθηκε στο στόχαστρο των σχολείων πολλών χρηστών του διαδικτύου, υποδείχθηκε τουλάχιστον, έδωσε την απάντησή του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κριτικοπούλου. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να καλωσορίσω την κυρία Αργυρίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, είναι η ψυχολόγος μας και θα προσπαθήσουμε... Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε και να πλησιάσουμε και όσο μπορούμε να καταλάβουμε λίγο το θέμα όλο αυτό που έχει γίνει στη Βέρεια με μία μανούλα η οποία από τα χέρια του ουσιαστικά χάνεται το 6 μηνών παιδάκι της. Είναι μια τραγική ιστορία που τα στοιχεία που βγαίνουν καθημερινά στην επικαιρότητα δεν μπορεί κανένας να τα επεξεργαστεί. Πολύ σωστά. Τι μπορεί, θέλω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και μετά θα μας πει και ο Βασίλης σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Τι μπορεί να οθήσει, το δικό μου μυαλό μπορεί να πάει μόνο στην επιλόχιο κατάθλιψη. Τι μπορεί να οθήσει όμως μια μανούλα να πνίξει, να χτυπήσει μέχρι θανάτου
με βάναυσο τρόπο το 6 μηνών αγγελούδι της. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό για να καταλάβουμε λίγο τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στα κλειστά σπίτια της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι το θέμα πρέπει να το ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είμαστε μια κοινωνία όπου τα ψυχιατρικά προβλήματα δεν τα θεωρούμε προβλήματα. Mm. Ωστόσο, η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με την υγεία του σώματός μας. Να πούμε λοιπόν πως υπάρχει ένα ποσοστό γυναικών που μετά τον ντοκετό βιώνουν μία διαταραχή διάθεσης. Αυτό το ποσοστό έχω να σας πω πως είναι αρκετά μεγάλο. Είναι μεγάλο, ε. Είναι της τάξης του 80%. 80? Όχι επιλόχη ως κατάθλιψη. Mm. Η διαταραχή όμως της διάθεσης. Εάν λοιπόν δεν δώσουμε σημασία στα πρώτα σημάδια το τι είναι αυτό που συμβαίνει σε μία γυναίκα όταν εκείνη γίνεται ξαφνικά μητέρα και αλλάζει ο ρόλος της. Υπάρχει όλο αυτό το ορμονικό πάρτι που γίνεται στο σώμα μιας γυναίκας. Μια κοινωνία που δεν τη βοηθά. Μια γυναίκα που πλέον δουλεύει. Το υποστηρικτικό περιβάλλον που λείπει. Μια οικογένεια που δεν τη βοηθά. Μια οικογένεια που δεν τη βοηθά. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και ένα υπόβαθρο ψυχιατρικό, το οποίο μπορεί από πίσω να υποβόσκει και δεν έχουμε δώσει σημασία στο πριν, ένα ποσοστό της τάξης του 15% νοσεί από επιλόχιο κατάθλιψη. Και τι συμβαίνει, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι ακόμη, είμαστε λίγο ανώριμοι σε αυτό ως κοινωνία, να δούμε τι συμβαίνει στις γυναίκες όταν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Περιμένουμε από τις γυναίκες, με το που γίνονται μητέρες, να αγαπήσουν αυτόματα το βρέφος. Θέλουν το χρόνο τους, ε. Θέλουν το χρόνο τους ακριβώς. Η πρέπει να τους ξεκινάει αμέσως με τον ντοκετό. Μπορεί να ξεκινήσει από το πρώτο 24ωρο, αλλά για να πούμε ότι χρειάζεται να δώσουμε βάση και σημασία, γενικότερα τα κλινικά συμπτώματα θα πρέπει να διαρκούν γύρω στο εξάμηνο. Ναι, υπάρχουν γυναίκες που δεν θέλουν να κουμπίσουν το παιδί τους στο μευτήριο. Μου έχουν πει τέτοιες ιστορίες. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και όλο αυτό δεν είναι κατακριτέο. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Είναι κάτι ψυχολογικό που με στήριξη και αγάπη και αποδοχή μπορεί να συμβεί. Χρειάζεται χρόνος αρχικά να πούμε για τη σύνδεση. Όταν γίνεσαι μητέρα, αυτόματα σου φορτώνονται πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και ήδη το πρόγραμμα των περισσότερων από εμάς, γιατί γινόμαστε και μητέρες σε μεγάλη ηλικία πλέον. Να μην το κρύβουμε αυτό. Είναι ένα δεδομένο. Έτσι, σωστά. Και είναι και βεβαρημένο το πρόγραμμά μας. Και πολλές φορές ακούω ακόμα ζευγάρια να λένε ότι θα κάνουμε ένα παιδί για να φτιάξει σχέση μας. Οπότε, ξέρετε, δεν υπάρχει και το υποστηρικτικό περιβάλλον, ο πυρήνας δηλαδή, ο σύντροφος. Η οριμότητα μέσα στο ζευγάρι για να αποφασίζουν γιατί θέλουν να κάνουν ένα πολύ παιδί. Πολύ σωστά. Και μια κοινωνία που ακόμα απαιτεί από τη γυναίκα ως σκοπό αυτοεκπλήρωσης το να γίνει μητέρα, το οποίο για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό λάθος που και κάνουμε. Και την τελειότητα σε όλους τους ρόλους. Ακριβώς. Να βάλουμε μια ανατελεία στο θέμα. Βασίλη μου, πού βρισκόμαστε σήμερα με την ιστορία στην Αυτή την ώρα είναι στον ανακριτή, είναι σε εξέλιξη η απολογία της βρεφοκτόνου. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία του ανακριτή και τον εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα αφαιθεί ελεύθερη, αν θα προφυλακιστεί και ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Παναγιώτη Αχλατλή, που βρίσκεται εκεί, που βρίσκεται στα δικαστήρια στην Βέρεια. Παναγιώτη, καλησπέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από το δικαστικό μέγαρο της Βέρειας. Να πάμε σε μια τελευταία εξέλιξη. Mm-hmm. Να πούμε πως ο συνήγορος του πατέρα του Μπρέκους κατέθεσε μήνυση ενάντια σε άλλα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και στην 37χρονη, στην οικογένειά της, στους γονείς της, αλλά και στα άτομα που του επιτέθηκαν όταν στην προσπάθησε να φτάσει ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο πατέρας θα ισχυριστεί μέσω του δικηγόρου του πως είχε φύγει από το σπίτι που έμεναν μαζί, καθώς φοβόταν ότι θα σκοτώσει ακόμη και τον ίδιο στον ύπνο του. Αυτή είναι βαριά κατηγορία. Τι έκανε για τα παιδιά του, παιδιά. Φοβόταν μήπως σκοτώσει τον ίδιο στον ύπνο του. Φοβόταν ότι 37χρονη ναι, στον αυτό. Ύπνο και του. Γιατί έκανε για τα παιδιά του, γιατί είχαν τρία παιδιά. Ένα παιδί έχει. Ένα μαζί το γάμο. Του ναι, αλλά είχαν και άλλα δύο παιδάκια μέσα σε ένα σπίτι. Ουσιαστικά υπήρχαν τρία παιδιά και έφυγε εκείνο. Πολλές φορές λέμε φοβόμαστε κάτι και δεν πιστεύουμε ποτέ ότι θα γίνει. Έλα, Παναγιώτη μου. Και βέβαια να πούμε ότι αναζητούνται ευθύνες και από τους γονείς της 37χρονης, από τους παππούδες δηλαδή, καθώς όπως σημειώνει ο συνήγορος του πατέρα, γνώριζαν για την διαταραγμένη ψυχική υγεία της, αλλά δεν έκαναν τίποτε απολύτως.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και το κλειδί σε όλη την υπόθεση. Γιατί βλέπω μια γυναίκα που ναι, μεν, όπως είπε Στέλλα, θα μιλάμε και στον Ιωάννη. Μπορεί να είναι αντιμέτωπη με την επιλόχιο κατάθλιψη, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μιας γυναίκας αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Απ' την άλλη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες μέχρι στιγμής του πρώην συζύγου της, αφήνει να εννοηθεί ότι είχε και άλλες συμπεριφορές περίεργες και δύσκολες. Ζητήθηκε έρευνα για μαύρη μαγεία. Αυτό διαβάζουμε από χτες. Και αν ισχύουν και αυτά που διαβάζουμε, ότι έλεγε. Υπήρξαν κάποιες, ναι, υπήρξαν κάποιες μαρτυρίες από ανθρώπους που την είδαν να, εκείνη την ώρα να κάνει στο παιδί αυτό που έκανε, που οδήγησε στο θάνατό του. Ότι να, έχει ακουστεί ότι είπανε να μην ανησυχήσει νευρικόλακας, άμα του δώσουμε αίμα θα συνέλθει. Και τώρα τέτοια πράγματα. Τα οποία είναι γνωστό. Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομμάτι των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε πριν να αντιμετωπίσει και την επιλόχιο κατάθλιψη. Να βάλουμε εδώ έναν αστερίσκο ότι ο σύντροφος αυτός, ο οποίος τώρα μηνύει την ίδια και την οικογένειά της, ο πατέρας του άτυπου βρέφους, έφυγε πριν γεννήσει. Εκείνη λοιπόν πήρε άδεια από το νοσοκομείο Παπαδημητρίου, στο οποίο εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, και πήγε στο, ναι, συγγνώμη, και πήγε να γεννήσει το παιδί στο χωριό της, στο μακροχώρι Μαθίας. Με προβληματίζει, και ήθελα να ρωτήσω και την ψυχολόγο μας, στο κομμάτι αυτό, μπορεί να είναι λειτουργικό ένα άτομο και να εργάζεται ως νοσηλευτής? Αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί ένας άνθρωπος που ενδεχομένως υπάρχει υπόνοια ή υπάρχουν τα συμπτώματα ή κάποια συμπτώματα, ότι μπορεί να νοσεί από κάποια ψυχική διαταραχή, μπορεί να προσφέρει τη βοήθειά του και να φροντίσει άλλους ανθρώπους και να βρίσκεται μέσα σε ένα. Για να μην ενισχύουμε με αυτό το στίγμα για την ψυχιατρική νόσο, έχω να σας πω πως ένας άνθρωπος που ζητάει βοήθεια και λαμβάνει κανονικά και συστηματικά την αγωγή του, είναι πλήρως λειτουργικός. Σημαντικό. Όποιο επάγγελμα δηλαδή και αν κάνει. Όποιο επάγγελμα και αν κάνει. Ξέραμε, Βασίλη, είναι συγκεκριμένη γυναίκα, έπαιρνε κάποια αγωγή. Νομίζω ναι. Αλλά υπάρχει και η παράμετρος. Συστηματικά όμως είναι η λέξη. Πολύ σημαντικό αυτό, Στην αγωγή. Γιατί στην αγωγή. Αν δεν την λαμβάνει συστηματικά, εξακολουθεί να παραμένει αρρύθμιστη. Και όχι, και πρέπει να σε παρακολουθούν, γιατί καμιά φορά αλλάζουν τις δοσολογίες και τα λοιπά. Άρα εδώ είναι και ο ρόλος του συντρόφου και της οικογένειας. Τι έκαναν στο κομμάτι αυτό? Φρόντιζαν να τη λαμβάνει τακτικά? Επειδή ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες μετά από το συμβάν, ακούστηκε πάρα πολύ με το τραυματικό σοκ από το συμβάν στο μακροχώρι Μαθίας με το Πούλμαν και τους μαθητές που συγκρούστηκε στα Τέμπη. Αυτό όλο, Στέλλα, πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον άνθρωπο στη μετέπειτα ζωή του, αυτό το μετατραυματικό στρες? Περνάει, ξεπερνιέται ποτέ, καλυτερεύει, βελτιώνεται ένας άνθρωπος? Εκδηλώνεται δεκαετίες μετά. Που το έχει ζήσει πάρα πολύ έντονα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό τα προβλήματα όταν προκύπτουν να τα λύνουμε. Μπράβο. Και το μετατραυματικό στρες, ναι, μπορεί να διαρκέσει χρόνια, αλλά το εντάσσω μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ότι αρχικά μιλάμε για μια επαρχιακή πόλη. Δυστυχώς, σε επαρχιακές πόλεις τα προβλήματα κλείνονται μέσα στα σπίτια. Τα κρύβουμε κάτω από το χαλί και δεν ασχολούμαστε. Γιατί όταν είσαι γονιός και βλέπεις ότι το παιδί σου νοσεί, υποφέρει, ουσιαστικά μεταφέρεται και ένα μέρος της ευθύνης σε σένα. Βέβαια. Και δεν είσαι διατεθειμένος να το αναλάβεις. Οπότε το πιο βασικό θέμα είναι η αναγνώριση του προβλήματος. Έχω να σας πω, δουλεύοντας πλέον 20 χρόνια με ανθρώπους που υποφέρουν από τους δαίμονές τους ή με ανθρώπους που θέλουν να διαχειριστούν απλά προβλήματα της καθημερινότητας, πως όλα τα προβλήματα λύνονται αρκεί να θέλεις να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου και να τα λύσεις. Πολλές φορές η δουλειά μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά γίνεται η δουλειά. Ακριβώς. Και αν δεν υπάρχει λύση για το πρόβλημα, μπορεί να εκδηλωθούν ανά πάσα στιγμή ή και ποτέ βέβαια σε κάποιους ανθρώπους, αλλά και ανά πάσα στιγμή ακόμα και δεκαετίες μετά. Αλλά μπορεί να εκδηλωθούν και με άλλο τρόπο πλέον. Βέβαια. Θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έρχεται ένας άνθρωπος στο δικό μου το γραφείο και λέει ότι νοσεί από κατάθλιψη, και στην πορεία των συνεδριών βρίσκουμε ότι τελικά υπέφερε από κάτι άλλο, από μια αγχώδη διαταραχή. Γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ίδιος τι του συμβαίνει. Σωστά. Γενικά. Γιατί ακριβώς είχε καταπιέσει τόσο πολύ τα συναισθήματά του, που δεν έφτανε στο σημείο να καταλάβει. Οπότε, ο αρχικός λόγος για τον οποίο μπορεί να υποφέρουμε, εάν μέσα στα χρόνια δεν δουλευτεί και δεν τον αποδεχτούμε, μπορεί να φέρει και κάτι άλλο. Και να διωγγωθεί, υποθέτω. Και μπορεί πολύ να κρατήσει πολύ, δηλαδή ακόμα και δύο δεκαετίες μετά. Γιατί τα Τέμπη ήταν. Είδαμε και ένα άλλο παιδί, το οποίο ξέρω ήταν που αυτοκτόνησε. Ένα παιδί το οποίο ήταν και αυτό συμμαθητής των παιδιών από το. Γι' αυτό είπαμε για δεκαετίες. Να σημειώσουμε για την ιστορία, για να μην υπάρξει παρερμηνία, ότι δεν
πήγε η κοπέλα στην δεν εκδρομή εκείνη, στο... ήταν στην τάξη τη οποία σκοτώθηκαν 21 συμμαθητές. Άρα, Παναγιώτη, για να ανακεφαλαιώσουμε και να σε αποδεσμεύσουμε, να συνεχίσει και εσύ το ρεπορτάζ σου και ευχαριστούμε πολύ για το Thes Today και εσένα που είσαι κοντά μας. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να εμφανιστεί στα δικαστήρια της Βέρειας. Η κατηγορούμενη. Έχει περάσει, είναι μέσα. Το κατόπιν του δικαστικού μεγάρου, λίγο πριν από τις 11. Μάλιστα. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή και δίνει εξηγήσεις. Μέχρι τώρα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αποδίδει το έγκλημα σε μια κακιά στιγμή. Δεν έχει ομολογήσει βέβαια ότι εγώ η ίδια το έκανα. Είπε κάτι μπαίνοντας. Όχι, αλλά σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι τόσο κατά τη μεταγωγή της, όσο και ακόμη, δηλαδή η ατμόσφαιρα εδώ πέρα στο δικαστικό μέγαρο της Βέρειας είναι ηλεκτρισμένη, καθώς έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι του πατέρα του βρέφους, όπου να σας πω ότι κατά τη μεταγωγή ένας από αυτούς φώναξε ντροπή σου. Παναγιώτη, η μητέρα, ο πατέρας της γυναίκας είναι μαζί της, βλέπεις και από εκεί, είναι στο σπίτι με τα παιδιά. Τι λέει το ρεπορτάζ, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δύο παιδάκια τα οποία ήταν μάρτυρες δυστυχώς του συμβάντος και του περιστατικού. Μην ξεχνάμε και εκείνες τις ψυχές, τα οποία ενημέρωσαν μένουν πίσω και ήταν ετοιμάνα να μεταμορφώνεται σε κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε που βρίσκονται αυτά τα παιδάκια για την ώρα? Προς το παρόν δεν τους έχουμε εντοπίσει στο δικαστικό μέγαρο. Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως και όχι. Δεν τους έχουμε εντοπίσει πάντως μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Για ό,τι νεότερο έχουμε, θα επικοινωνήσουμε και εκ νέου μαζί σου. Αυτά τα παιδιά τώρα, για να πούμε και κάτι για αυτά τα παιδιά που μένουν πίσω και έχουν γίνει μάρτυρες ενός αποτρόπαιου συμβάντος, βλέποντας τη μαμά τους, τον άνθρωπο που εμπιστεύονται περισσότερο, που θα έπρεπε να εμπιστεύονται περισσότερο στον κόσμο, σε αυτή την κατάσταση. Τι μπορεί να γίνει για αυτά τα παιδιά, ώστε να μην υποφέρουν στην υπόλοιπη ζωή τους? Τα παιδιά αυτά χρειάζονται βοήθεια, όπως χρειάζεται βοήθεια γενικότερα όλο το περιβάλλον της οικογένειας. Και εδώ θα το συνδέσω έτσι λίγο με τα άσχημα περιστατικά που συμβαίνουν, γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις βλέπετε ότι περνάνε πολύ μεγάλη κρίση και η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής ίσως είναι το ζήτημα που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σημαντικό πολύ. Αυτά τα παιδιά λοιπόν με δουλειά θα ξεπεράσουν το τραύμα το οποίο τους συνέβη, αλλά εγώ θέλω να εστιάσω σε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν μια γυναίκα είναι μητέρα, νοσεί από ένα ψυχιατρικό πρόβλημα ή δέχεται και βία, γιατί υπάρχει και αυτό. Και ξέρετε, μέσα στα σπίτια υπάρχει και αόρατη βία, όπως αόρατη βία είναι αυτό που συνέβη τώρα. Mm. Η γονεϊκή ανεπάρκεια είναι αόρατη βία για τα παιδιά. Σωστό, η παραμέληση. Η αδιαφορία. Ακριβώς. Έχουν υπάρξει και αναφορές, αστερίσκω στο κομμάτι αυτό, για ενδοοικογενειακή βία. Από τον πρώην σύντροφό της πάλι. Για ενδοοικογενειακή βία, ναι. Εκεί λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το περιβάλλον. Και γι' αυτό και θα δούμε το επόμενο διάστημα να αναζητούνται και ευθύνες από τους γονείς όταν αυξάνεται η ανήλικη παραβατικότητα. Γιατί, Στέλλα, όταν τα είναι αυτό που είπε πριν η Μέρη. Αυτός ο άνθρωπος είδε ότι εγώ δεν ταιριάζω με τον Νίκο, παίρνω τη μια βαλίτσα, με έχουμε κάνει μαζί και ένα παιδάκι, εντάξει, θα το γεννήσεις, θα φύγω, πάω να συνεχίζω τη ζωή μου οπουδήποτε θέλω να πάω, είμαι ασφαλής. Αυτό το παιδί που μένει πίσω, όντως το οικογενειακό περιβάλλον, είναι τα στόματα που δεν ανοίγουν σε μια μικρή κοινωνία. Πού βλέπουν ότι μπορεί να συμβαίνουν πράγματα. Γιατί δεν ξυπνάει ένα ξαφνικά μια μέρα, φαντάζομαι. Δείχνει σημάδια. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν θα σου πει κανείς ότι πήγαινε το μυαλό του ότι θα φτάσει σε μια σκοτώσει το παιδί. Όχι, όταν βλέπει τρία παιδιά μέσα σε ένα σπίτι που είναι. Σου λέει, εγώ έφυγα. Όταν έφυγε να μην με σκοτώσει τον ύπνο μου, αυτό ο άνθρωπο, αφού βλέπει ότι κινδυνεύει ο ίδιο. Άρα κινδυνεύουν και κάποιε ψυχούλε οι οποίε δεν έχουν τη δύναμη να πάνε κάπου να σηκώσουν. Πήγαινε τουλάχιστον σε μια κοινωνική λειτουργό, πήγαινε στην αστυνομία, πήγαινε κάπου, κατέθεσέ το, μπας και πάει το κράτος, μπας και πάει η πρόνοια, να δει τι μπορεί να γίνει σε αυτό το σπίτι, βρε παιδιά. Γι' αυτό το είπα. Δηλαδή, πώς παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω και δεν με νοιάζει τι γίνεται πίσω. Προστατεύω μόνο τον εαυτό μου και τα παιδάκια δεν με ενδιαφέρουν. Αυτό είναι και από τον πρώην σύζυγό της. Γιατί μιλάμε για τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος είδαμε τώρα ότι ήταν ένας. Αυτοί είναι δύο άντρες, δεν είναι και γονείς. Και ο πρώην σύζυγος που είχε και τα δύο παιδιά μαζί. Ο πρώην σύζυγος είπε ότι τώρα πρέπει να πάρω τα παιδιά. Δηλαδή, ο πρώην σύζυγος δεν δείχνει να μην εμπιστεύεται καν την οικογένεια της βρεφοκτόνου, της κατηγορούμενης ως βρεφοκτόνου. Και λέει, πρέπει να πάρω τα παιδιά από εκεί. Πρέπει ενδεχομένως να ψαχτεί τι έχει γίνει στο κομμάτι της οικογένειας. Τι πρέπει. Εγώ έχω να σας πω πως τα αρρύθμιστα ψυχιατρικά περιστατικά λειτουργούν σαν ορολογιακή βόμβα και δεν είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι κάτι που
περνάει από το μυαλό μας μπορεί να μην συμβεί. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και να μην περιμένουμε να σκάσει αυτή ακριβώς. Η βόμβα, γιατί το σίγουρο τους είναι ότι θα ανθρώπους μας σκάσει. Πρέπει να τους προσέχουμε. Και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα σκάσει. Αυτό και ποιους θα πάρει μαζί τους και ποιοι θα την πληρώσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Ειλικρινά χάρηκα που σε είδα. Και εγώ. Τα λες έτσι τόσο κατανοητά, τόσο ψύχρεμα, τόσο γλυκά που νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και λίγο να προσπαθήσουμε έτσι να αγγίξουμε τέτοιες ιστορίες που από τη φύση τους έτσι και αλλιώς είναι πολύ δύσκολες να τις αγγίξουμε. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημισούλες, επιστρέφουμε με μια συγκινητική εξομολόγηση από τη Δέσποινα Μύρου, η οποία μιλάει για το πρόβλημα υγείας της, πώς το έχει βιώσει, τις δυσκολίες που έχει περάσει και σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα. Ερχόμαστε. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις τους χειμώνες. Θα γινόμαστε μαζί του έρωτα σταγόνες. Μάλλον το μωρό δίπλα, δεν μπορούμε να το παίξουμε δυνατά. Είναι στο πρώτο χουζούρι. Βάλτε λίγο φωνή, παιδάκι μου. Παρασκευή είναι. Σαββατοκύριακο έρχεται. Έχουμε την υγειά μας, είμαστε ζωντανοί. Δηλαδή, αυτός είναι λόγος πανηγυριού. Αγκαλιά θα βγάζεις τους χειμώνες. Θα γινόμαστε μαζί του έρωτα σταγόνες. Στη δική μου αγκαλιά θα βγάζεις καλοκαίρια. Μια ολόκληρη ζωή μες στα δικά μου χέρια. Έτσι ρε παιδιά, όμορφα και ωραία να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Από την Κυριακή το απόγευμα αυτή τη μέρα περιμένουμε. Αυτό που είπες, έχουμε την υγειά μας, είναι Παρασκευή, να εκτιμάμε. Έχεις άλλο λόγο. Να εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Αυτό είναι το μυστικό των πάντων. Εσύ έχεις εμένα, εγώ έχω εσένα. Δύο παρακολουθούνται εδώ πολύ. Θα σου μείνει και η λάκη και το τζέλ στο μάτι. Ποιος το λέει αυτό, δεν με νομίζει την μαλλί. Είναι Χατζής Μαρινέλα. Α, ναι, εγώ γιατί. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Δύο που αγαπιούνται είναι πολύ, θέλετε να πούμε και το υπόλοιπο. Πες το εσύ. Δείξτε το ταλέντο σου. Ετοιμάζεται τζαζ, τραγούδα βρε. Να ακούς τι σου λέω. Να σου πω πάντως και εσύ και ο Μιλιόγλου πρέπει να πάτε στο τζαζ. Ο Μιλιόγλου τραγουδάει καλά. Εγώ σαν επαγγελματίας, ως επαγγελματίας. Ως κότς η Ελένη, ως μαθητής. Πάντως στα εορταστικά έδινε πόνο στο μικρόφωνο ο Δημήτρης. Συγγνώμη, πρέπει να πάει. Αν όχι και οι δυο σας. Εσύ, Δημήτρη μου, πρέπει να πας. Πρέπει να πάω. Πείτε πρέπει τα. Πρέπει να πας να εκπροσωπήσεις το σου. Θα πανό. Να πάω και στο Eurovision και στο Eurovision να κάνω τα ίδια. Όχι, θα πάω εγώ. Α, εντάξει. Πάμε να δούμε μια πολύ ωραία συνέντευξη που σας είπα και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Η Δέσποινα Μύρου μιλάει για την αυτιστική αδερφή της αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει σε μια πολύ συγκινητική και εκβαθέων εξομολόγηση. Παρακαλώ. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Δέσποινα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μες στο φως, εύχομαι στο κοινό σας να παραμένουμε στο φως, να ιεραρχεί, να έχει αξίες και ιδανικά. Εύχομαι να ξυπνήσουν από τη λύθη. Επιτέλους, φτάσαμε 2024, να αφυπνιστούν και να δουλεύουν για το φως, όπως δηλώνω και εγώ τώρα δημόσια στην κάμερά σας. Έχω ζητήσει από τους μάνατζέρ μου, 17 φέτος τον αριθμό. Αρνούμε να παίξω οποιοδήποτε δυσαρμονικό ρόλο. Ήμουν εδώ 6 μήνες, είχαμε απεργίες στην Αμερική. Με κάλεσαν για να κάστ τώρα, πριν 2-3 μέρες, με πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί δεν ήμουν εδώ. Έλειπα λόγω. Έκανα και τους έστειλα σε 5 λεπτά δύο χαρακτήρες. Τρελάθηκε η casting director, πώς το έκανες αυτό. Της είπα και που βρισκόμουν, δεν ήμουν εδώ. Για να συμβεί ότι θα μιλήσουμε με το σκηνοθέτη, θα ενημερώσουμε. Δεν πήρα απάντηση. Τι πρέπει να δηλώσω με όλα αυτά τα βραβεία και τον κόπο που έχω κάνει σε 7-8 χρόνια πάω τώρα στην Αμερική. Που ευτυχώς Θεέ μου με αναγνώρισαν. Ευχαριστώ την Αμερική και όλες τις χώρες του κόσμου. Την Ινδία, το Μαρόκο, το Buenos Aires, το Maverick, το Φεστιβάλ. Την Τουρκία που με ψήφισε πέρσι καλύτερη κομική ηθοποιό της χρονιάς. Γιατί, όχι ρε φίλε, παιδεύτηκα πάρα πολύ. 8 χρόνια σπουδών έξω. Ακουράσει τα μεσημέρια, stand-up τα βράδια, φροντίζω όλη μου την οικογένεια. Περνώ ένα γολγοθά σε προσωπικό επίπεδο που δεν το ξέρει κανείς σας. Είναι ερώτημα. Ο ναι. Γολγοθάς το κρατάω, δεν είναι κάτι μικρό. Χρόνια είναι αυτό. Τι εννοείς χρόνια και δεν το μάθαμε. Ναι, δεν το έλεγα. Πες μου, συντηρώ παρακαλώ. Την οικογένειά μου και την αυτιστική μου αδερφή συγκεκριμένα από τα 18 μου. Την αυτιστική σου αδερφή. Το όνειρό μου είναι και όλο αυτό που βλέπετε και κάνω να χτίσω ένα ίδρυμα για αυτιστικά παιδιά. Και το ζητούμενό μου είναι
πώς να εκπαιδεύονται γονείς για να μεγαλώνουν παιδιά με αυτισμό. Δεν αντέξαν πια δική μου, γιατί έχει πολλά σύνδρομα ταυτόχρονα με τον αυτισμό. Την πήρα Αθήνα και της έδειξε ένα καινούριο κόσμο. Την είχα συνέχεια μαζί μου, γιατί αυτά τα παιδιά δεν τα αφήνουμε μόνα τους. Και εγώ τότε έκανα γύρισμα με τον Γιάννη Μπέζο, μετά τα βράδια θέατρο. Δηλαδή δεν ήμουνα. Και την είχα μαζί μου, στο πλατό. Κάποια στιγμή το αυτιστικό παιδί μου ζήτησε να κάνει έρωτα. Τυχαία από συνάντηση με φίλο που είχε ανυψώ με πρόβλημα αυτισμού. Βγήκαμε έξω για ένα φαγητό, θυμάμαι. Και μετά ερωτευτήκανε. Αρωνιαστήκανε λοιπόν. Ήρθε και μου τη ζήτησε και του λέω ναι. Μείνανε μαζί, αρωνιασμένοι για 4-5 χρόνια. Χώρισαν, λίγο πριν φύγω εγώ για Αμερική. Και μετά φεύγοντας ανέβασε το παιδί επάνω και εγώ έφυγα για τα ξένα. Ποια είναι η σχέση σου με την αυτιστική αδελφή σου σήμερα? Εξαιρετική. Το παιδί αυτό είναι σαν παιδί μου. Δηλαδή, ενώ δεν έχω κάνει παιδιά, δεν μου έδωσε ο Θεός παιδιά. Έχω την ευθύνη ενός παιδιού που είναι σαν να έχω 10 παιδιά. Ain't no sunshine when she's gone. Ο σύντροφός μου είναι σαν άγγελος. Επίσης να πω ότι όταν ήμουν μικρή στο σουφλί, ζωγράφιζα από τότε, είχα γράψει Doors και το πρόσωπο του Μόρισον, αυτό εδώ. Θα σου το δείξω εγώ στην κάμερα. Αυτό το έχω από το σουφλί. Αυτό είναι ζωγραφισμένο στο πίνακα του σπιτιού μου που κάηκε, το πατρικό μας κάηκε. Πώς κάηκε? Γιατί κάποιος έδινε σε ένα άρρωστο παιδί υποχρεώσεις και ευθύνες, ενώ το παιδί δεν ήταν καλά. Και ο άλλος δεν θα το παραδεχτεί. Γι' αυτό κάηκε. Έρχομαι λοιπόν πίσω εδώ, όταν ζωγράφιζε αυτό 13 χρονών στο σουφλί, πού να φανταζόμουν χρόνια αργότερα ότι στο LA, εκεί γνώριστηκα πρώτη φορά με τον Σκοτ. Και παντρευτήκατε. Και όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της επισημοποίησης και μου ζήτησε ποιον από τους φίλους μας να... Του λέω, Ρόμπι Κρίγκερ Ντόρς. Έγινε κουμπάρος. Έγινε κουμπάρος μου. Θέλεις να μου μιλήσεις για το σπίτι στο οποίο υπήρχε η Ειρήνη Παπά μαζί με τον Μάρλο Μπράντο και τη σχέση του σπιτιού μαζί σου? Όταν συνδέθηκα με τον Τζακ Νίκολσον, γνώριζα ότι είχε αγοράσει το σπίτι που μέναμε, ήταν του Μάρλο Μπράντο. Μου έλεγε ιστορίες περί Μπράντο και Ειρήνης Παπά. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θυελώδη έρωτα, που κι εγώ δεν θα έβγαζα τον έρωτα μου με τον Τζακ δημοσίως, αλλά με χακάρανε στο κινητό μου και δημοσιεύσαν τη φωτογραφία. Σκεπτόμουν να τα ανακοινώσω μετά το θάνατό του, από σεβασμό προς το πρόσωπό του, γιατί και αυτός ήταν και ο λόγος που σιγά σιγά δεν έφυγα, γιατί και πάλι πάω και τον βλέπω, τον επισκέπτομαι, και πάντα 22 Απρίλη του πάω το δώρο του. Μου έλεγε λοιπόν ότι στο σπίτι αυτό πήγαινε η Ειρήνη Παπά και συναντιόταν με τον Μάρλο Μπράντο πριν το αγοράσει ο Τζακ. Μου τα εκμυστερεύτηκε ο Νίκολσον όλα αυτά. Και πολλά άλλα, τα οποία δεν θα πω τώρα. Είσαι αστήρευτη. Κι άλλο τόσο να μιλάμε, λίγα θα είναι. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή πορεία. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Και πάνω απ' όλα, σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες για πρώτη φορά μεγάλα μυστικά της ζωής σου. Γι' αυτό και με αγαπάνε στη Θράκη, γιατί ξέρουν τι περνάω. Τώρα θα το μάθετε πολύ που κοινόβεται. Μα εγώ δεν μπορώ καθόλου τη μιζέρια και την πίχλα και το μυρμύρ. Αυτά όμως είναι γεγονότα που συμβαίνουν από τα 18 μου. Και γιατί το δηλώνω πια δημόσια? Γιατί αναλαμβάνω και δράση, όπως στην Αμερική μέρος του stand-up τα δίνω σε αστέγους και σε παιδιά με αυτισμό. Αν έκανα εγώ ένα stand-up στο σουφλί ή κάτι άλλο που θέλω, τα έσοδα σε αυτά τα παιδιά θα τα δίνω πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους και ειδικά σε αυτά τα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τη Δέσποινα Μύρου αλλά και τον Γιάννη Ερμουτίδη. Παιδιά, πολλές αποκαλύψεις. Και τι δύσκολη ζωή, δηλαδή μια ζωή που κάθε πτυχή της είχε μια μεγάλη δυσκολία αυτό να αντιμετωπίσει. Θα μπορούσε να γίνει ταινία κάλλιστα αυτό. Ναι, θα μπορούσε οπωσδήποτε. Και αυτή η ιστορία με τον αυτισμό και το κορίτσι που, την αδερφή της που τη μεγαλώνει, είναι πραγματικά από αυτά που λες ότι ό,τι άλλο και να ακούσω και ό,τι άλλο και αν μάθω και ό,τι άλλο και αν υποθεί, λίγο τα ξεπερνάει όλα αυτά. Βέβαια, πολλή πληροφορία που νομίζω ότι ίσως, ταπεινή μου γνώμη, δεν θα έπρεπε να την αποκαλύψει για τα προσωπικά της αδερφής της. Μήπως έτσι με αυτόν τον τρόπο θέλει να σου δείξει ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι αντιμέτωποι με κάτι μπορούν να ζήσουν φυσιολογικά. Φυσιολογικά, αλλά μέσα στη ζωή είναι ανθρώπινα. Ναι. Γιατί έχει 17 μάνατζερ? Αυτό είναι μια άλλη πορεία. Γιατί μάλλον συμμετέχει σε παραγωγές πολλών χωρών.
Είναι, ναι, είναι, ξέρεις, κατομουσίες στο εξωτερικό. Μα 17 μάνατζερ. Και ένας καλλιτέχνης. Δηλαδή... Δεν ξέρω αν είναι άλλος, γιατί ανέφερε την Ινδία, ανέφερε το Λος Άντζελες. 17 μάνατζερ μόνο αν ήταν στο Χόλιγουντ, δεν ξέρω, μόνιμοι. Μα πηγαίνω έρχεται στην Αμερική. Μόνιμοι εννοώ. Πηγαίνω έρχεται στην Αμερική. Ναι, αυτό εννοώ, όχι να πηγαίνω έρχεται, να είναι μόνιμα. Και ο αραβωνιστής της Σκοτ Πέιτζ είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Ο Σκοτ Πέιτζ, ο αραβωνιστής της, έχει συνεργαστεί με τους Pink Floyd, τους Toto, Supertramp. Δεν υφίστανται πια όλα αυτά τα συγκροτήματα. Καλά, τότε είναι μια ιστορία. Βέβαια, βέβαια. Ξέρετε, πολύ σημαντικά συγκροτήματα. Με τον Τζακ Νίκολσον υπήρχε δεσμό. Δηλαδή, είχε γραφόντουσαν. Ξέρουμε διάφορα ότι υπήρξε, ότι τη φλέρταρε πολύ. Ξέρουμε και τα εποχή. Είχαν γραφτεί πριν λίγα χρόνια, όχι πολύ παλιά. Και το κινητό της και πήρε τη φωτογραφία. Εγώ δεν την κάνω μια φωτογραφία, να σου πω την αλήθεια. Ναι, εγώ δεν το ξέρω τώρα το. Ότι είχα κάνει το κινητό της και πήρε τη φωτογραφία με τον Τζακ Νίκολσον. Ναι, τρομερό. Δηλαδή υπάρχουν και φωτογραφίες παπαρατσικές που υπάρχουν με τον Τζακ Νίκολσον τρώνε. Αυτό λες, όχι. Ό,τι είχαμε δει. Γιατί τα τελευταία χρόνια ο Τζακ Νίκολσον, που είναι ο σημαντικότερος ηθοποιός του τελευταίου αιώνα, έχει αποσυρθεί, δεν διαβάζει ούτε σενάρια πια. Είναι σε άνοια ο άνθρωπος. Οπότε πρέπει να είναι πολλά χρόνια. Την περασμένη δεκαετία ήταν αυτό. Και πολλά βραβεία, πολύ ωραία ιστορία ζωής, όντως πολύ ωραία. Μυθιστορηματική. Ναβουχοδονόσορας. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Γλυκόφιλη. Λοιπόν, Νικολίνο μου, τι γίνεται με το GNTM? Έχουμε τηλεοπτική βόμβα. Βόμβα ακούω. Έτσι. Θα πάω εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, όλα δείχνουν, επειδή το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι το GNTM θα επιστρέψει στις οθόνες μας. Σε ποιο κανάλι? Στο Star. Γιατί να... Με πόσους μάνατζερ. Τα δικαιώματα ακόμα το Star του. Γιατί κάτι ακουγόταν, αν θυμάμαι τώρα σωστά, γιατί τόση πληροφορία μέσα στον εγκέφαλο. Το σκεφτόταν και ο Αντένα. Αυτό δεν, θυμάμαι. Δεν τον χάλαγε. Αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τα δικαιώματα. Το κοιτάζανε. Νομίζω ότι όμως ακόμα μένουν στο Star τα δικαιώματα, γιατί ξέρω ότι η επικοινωνία που έγινε με γνωστούς ανθρώπους έγινε από την Green Pixel, που είναι η εταιρεία που κάνει τις παραγωγές του Star. Άρα σίγουρα μιλάμε για το Star. Άρα θα βγει ως ο Νούπο casting call. Θεωρώ ότι επειδή πρέπει πρώτα να γίνει η πρεμιέρα του MasterChef. Βέβαια. Και έχει, τα γυρίσματα πια έχουν μπει σε πολύ καλή ροή και έχουν προχωρήσει. Ήδη σιγά σιγά μπαίνει στο στάδιο του pre-production. Πάμε έτσι το λένε. Πάμε για Σεπτέμβρη δηλαδή. Έτσι. Και πάμε για φθινόπωρο αέρα, εκτός απρόοπτου. Το κανάλι επίσημα δεν. Η Βίγκη Καγιά δεν πάει στο Star και που τα έχει βρει με την Χριστοπούλη να κάνανε το reunion. Δεν γίνεται. Είδες. Και μιας που είπες, Δημητράκη μου, Βίγκη Καγιά. Αθελά μου. Έλα, Δημήτρη Σαράντο, να μας πεις τι κάνει αυτό το κορίτσι, το οποίο από τη στιγμή που αποφάσισε να πέχει από τα τηλεοπτικά. Έχει εξαφανιστεί κιόλας. Ξεκουράζεται, έκανε τις διακοπούλες της, έκανε τα ταξίδια της, αυτό. Και υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει έτσι πιο δυναμικά? Σίγουρα πάντως η Βίκυ Καγιά απολαμβάνει όλο αυτό το σούσουρο που έχει δημιουργήσει γύρω από το όνομά της. Θα σας θυμίσω ότι από το Σεπτέμβριο, νομίζω αρχές εκεί Σεπτέμβριο ήταν, που είχε ακουστεί ότι ουσιαστικά η τηλεοπτική της έτσι επιστροφή θα είναι σε μια σειρά που θα προβάλλεται από την συνδρομητική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει ο Αντένα. Μια σειρά που θα σκηνοθετήσει η Όλγα Μαλέα, η Μαρία που έγινε Κάλλας. Και έχει να κάνει με τη ζωή, βέβαια, της Μαρίας Κάλλας σε μικρότερη ηλικία. Κάτσε, δεν κατάλαβα. Θα παίξεις αυτό το σειριάλ? Ναι. Κάποιο ρόλο. Δεν θα παίξει τη Μαρία Κάλλας, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Όχι την κεντρική πρωταγωνίστρια, κάποιο ρόλο γενικά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες που έχουν βγει, είναι ότι θα έκανε ένα guest αυτό, μέχρι εκεί. Μετά από την άλλη πάλι, όπως διαβάσαμε και στο Νάσος blog, υπάρχει μία σκέψη, μήπως παρουσιάσει τελικά αυτή τους προδότες, που δεν ξέρω αν θυμάστε. Οι προδότες, ο Μαρκουλάκης. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με το αν θα το παρουσιάσει τελικά ο Μαρκουλάκης, γιατί από τον πρώτο κύκλο ήθελα να το παρουσιάζει γυναίκα. Δεν προχώρησε τότε με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το έκανε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Αυτό είναι και ωραία ιδέα, εμένα μου αρέσει πολύ σαν ιδέα. Ναι, αλλά οι προδότες πιστεύω ότι ταιριάζει πιο πολύ από το Μαρκουλάκη. Ναι, το ρεπορτάζ του Νάσου νομίζω ότι συγκλίνει με αυτό που έχω κιόλας εγώ, γιατί από τα τρία κανάλια που προσέγγισαν τη Βίκυ Καγιά και έχει κάνει και ραντεβού, άσχετα αν εμείς δεν το μάθαμε τότε, έτσι, αλλά έχουν γίνει σωστά τα ραντεβού. Έτσι. Επειδή λοιπόν έχουν γίνει και ραντεβού, θεωρώ ότι το κανάλι που έδειξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έτσι, για τη Βίκυ ήταν ο Αντένα. Να σου πω κάτι, και είναι και απολύτως λογικό. Πιστεύω ότι έχει καλές σχέσεις με τον Αντένα. Βεβαίως. Από την εποχή του πρωινού καφέ. Και είναι ένα και το μεγάλο. Πρώτο GNTM. Και το πρώτο GNTM. Και είναι ένα μεγάλο brand η Βίκυ που δίνει
αξία στο σταθμό. Και πολύ πετυχημένο. Είναι απολύτως λογικό. Τα τελευταία χρόνια ότι και είναι κάνει. Και ο σταθμός που έχει τις περισσότερες αυτή τη στιγμή τρύπες από όλους τους παρουσιαστών, κατάλαβες. Και φέρνει και πολλά εμπορικά. Και ήταν και μια ασφαλής επιλογή, γιατί ούτως ή άλλως το παιχνίδι αυτό δεν είχε κάνει και τρελά νούμερα. Οπότε δεν είχε πάει άσχημα. Ένα σενάριο που είχε πέσει στο τραπέζι είναι να βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα στην πρωινή ζώνη, κάτι το οποίο όμως δεν ενδιαφέρει καθόλου την Βίκη. Φαντάζομαι ούτε το Γιώργο. Κοίτα, ναι. Πάντως η Βίκη Χαγιά, ό,τι αναλαμβάνει, το φέρνει πάρα πολύ καλά εις πέρας, με πολύ καλά νούμερα πολύ και με μεγάλη συνέπεια. Να πάρεις τη Βίκη Χαγιά να τη βάλεις δίπλα. Η Βίκη Χαγιά, παιδιά, είναι η Βίκη Χαγιά. Θα ήταν ένα δυναμικό δίδυμο, αν μπορούσε να μοιραστείτε το χώρο και το χρόνο. Ο Γιώργο Μέλλα την είχαν βάλει πρόσφατα δίπλα στον Λάμπρο Φυσφή, στον Dancing with the Stars, θα θυμάσαι, στο Star. Δίπλα στο Λάμπρο Φυσφή, παιδιά, θα φύγω, θα πάρω όμως. Την είχαν βάλει δίπλα. Την είχαν βάλει δίπλα στο Λάμπρο Φυσφή. Το Λάμπρο ή το παιδιά ήταν στον αέρα. Το Λάμπρο είχαν βάλει δίπλα στο λέει στην Βίκη Καγιά. Αυτό εννοείς. Ναι, οκ. Ναι, εγώ το νούσα τα στον τόπο. Ότι βάλαν τη Βίκη Καγιά δίπλα στο Λάμπρο. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το τύπο. Ήταν δίπλα. Ήταν δίπλα. Ήταν μαζί. Δίπλα μπορεί να είσαι και μια μισή. Τον πρώτο λόγο τον είχε η Βίκη. Την καλή σπέρα. Δεν είχε πάει πολύ καλά, να το πούμε κι αυτό. Δεν είχε πάει καλά. Όλα σου λέω ότι δεν είχε κάνει σαλάτα με το κάστρο. Όταν κάτι δεν πάει καλά, δεν φταίει ο παρουσιαστή. Όταν κάτι όμω σχίζει μετά. Αυτό δεν ξέραμε κανέναν, μόνο την Βίκη Καγιά ξέραμε. Στα μεγάλα σοου που υπάρχουν format, δεν έχει τόσο μεγάλη ευελιξία ο παρουσιαστής, παιδιά. Ναι. Ή θα κάνουν, θέλει ένα πολύ καλό cast, πολύ ωραίο πλατό, εντυπωσιακό, να είναι εντυπωσιακό στην εικόνα, το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Ναι. Ο παρουσιαστής τι να σου και κάνει. Και τότε τους το είχε πει. Ναι. Παιδιά, είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Και οι παίκτες και η Επιτροπή. Το είχε δει το πρόβλημα η Βίκη τότε. Και οι παίκτες και η Επιτροπή. Ο παρουσιαστής αυτά σίγουρα παίζει ρόλο. Θέλουν μεγάλα ονόματα με εμπειρία. Έτσι. Με να είναι μπράντες. Προσδίδει ένα κύρος στο όνομα του παρουσιαστή, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει το ρούχο. Βέβαια. Σίγουρα, εντάξει. Οπότε με αυτό το δεδομένο η επιτυχία του GNTM δεν οφείλεται και τόσο στη Βίκη Καγιά, αλλά στο σύνολο. Βέβαια, στο σύνολο. Στο σύνολο. Όλες οι επιτυχίες και οι υποτυχίες σου γίνονται. Εκεί όμως είχε πιο πολύ χώρο, βρε αγάπη μου, και χρόνο. Κάτσε κι εσύ. Δεν είναι το ίδιο. Ήταν πάνω τη εκεί, παιδιά. Ήταν πάνω. Περίμενε κι εσύ πια. Και εκεί ήταν και πολύ. Πάμε, μούφαγε στη ζωή. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο, μάτε πουθενά. Και πού να πας. Πάω να δω λίγο το κορίτσι μου εδώ για να υποδεχτώ ωραία το Σαββατοκύριακο, την Έφη, τη Μαλτέζα. Καλά, είσαι ίδια με εκείνη από την ταινία το Woman in Red. Τι ωραία ταινία. Δεν την έχω δει. Μήπως δεν είχες γεννηθεί. Α, είναι τόσο. Woman in Red με είπε Ποσειδώνα. Παιδιά, εκεί πήγε πάνω από έναν αεραγωγό και σηκώνονταν το κόκκινο φόρεμα και φαινόταν η γόβα. Αυτό πόσο να σηκωθεί, αγάπη μου, είναι εκεί που δεν φτάνει. Πολύ πάτος, αλλά είναι σόρτς. Λοιπόν, θα εστιάσουμε στο πρόσωπο σήμερα. Α, τι ωραία. Θα κάνουμε έτσι focus σε ένα ωραίο βλέμμα, πολλά υποσχόμενο. Εσείς να κοιτάτε το 90 δίπλα, γιατί αυτό είναι όλα τα λεφτά. Ότι σας το δίνουμε 90 ευρώ το Instantly Lift. Προσέξτε, γιατί σας το δίνουμε μόνο μέσα από την εκπομπή και μόνο μέχρι τη μία. Δεν θα το βρεις στα καταστήματα, το έχεις καταλάβει, έτσι. Διότι είναι μια τηλεοπτική προσφορά. Δίνουμε αυτή την τεχνολογία που έκανε χαμό, χαμό στις γιορτές. Είδαν το αποτέλεσμα επί τόπου στον καθρέφτη τους και βέβαια δρούσε και για μια εβδομάδα αυτό ο ενεργοποιητής. Τι ωραίο είναι αυτό. Ναι, καλέ. Και είναι και απολαυστικό. Instant θα δούμε lift. Τα πλάνα. Ουσιαστικά ναι. Στιγμιαίο lifting. Είναι. Ε? Αυτό που το βλέπεις αμέσως, το αποτέλεσμα, αυτό που θέλει πάρα πολύς κόσμος, ρε παιδί μου, να δει τη διαφορά και μετά αυτό συνεχίζει να δρά. Θέλω να δούμε τα πλάνα μας τώρα για να σου εξηγώ βήμα-βήμα όπως το έζησα εγώ. Καταρχήν το 90 ευρώ, να πούμε ότι ισχύει μέχρι τη μία στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Είναι εστιασμένα κύματα υπερήχων τα οποία βρίσκουν τον συνδετικό ιστό εν το βάθη και τον ανορθώνουν, τον ενεργοποιούν και πυροδοτούν. Δες το λίγο πώς εφάπτεται και λιένει το δέρμα και ανορθώνει όλο μέσω το μέσω αυτού του μηχανήματος που βλέπουμε. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Καλά, η συγκεκριμένη κυρία, που να δεις τώρα πώς είναι. Είναι ακόμα καλύτερη. Γιατί αυτό τελειώνει η εφαρμογή και συνεχίζει να δίνει το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί πρόσεξε με, δες και το προγούλι. Θα δούμε αυτά τα πριν και μετά, Ελένη μου, που φαίνονται ότι είναι αληθινές φωτογραφίες, δεν είναι Photoshop. Ναι, ναι. Είναι ότι πυροδοτεί
την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, ενεργοποιεί τις δικές μας πρωτεΐνες νεότητας, οι οποίες ξέρουμε όλοι ότι μετά τα 25 μειώνονται, φθήνουν και σταματάνε. Για όλους τους ανθρώπους. Και φαντάσου τώρα ότι μπορεί να κάνει maximum παραγωγή ένας άντρας ή μια γυναίκα και μετά τα 50. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα. Το ξυπνάτε ουσιαστικά το κολαγόνο και ξαναργήσει και δίνει. Ναι, και κάνει maximum παραγωγή. Είναι φανταστικό το αποτέλεσμα γιατί δεν λιένει απλά, ας πούμε, ρινοπαριακές, μεσόφρια, ποδιχίνας. Είναι που ανορθώνει όλο το βάλ. Γι' αυτό λέμε κερδίστε το τρίγωνο της νεότητας. Ποιο είναι αυτό? Είναι ψηλά ζυγωματικά, ωραία όμως, ρε παιδί μου, φυσικά. Ναι, όχι ναι. Αυτό το παράτερο, το άσχημο που είναι με τα fillers, ναι. Που βάζουν και πολύ μερικές. Επιμένουν εκεί. Δεν φταίνε και οι γιατροί. Δεν φταίνει οι γιατροί, επιμένουν οι γυναίκες και γίνονται... Όχι, κάθε μια. Ναι, αλλά αυτό το κάνει φυσικά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι φυσικός όγκος, δες το. Είναι πολύ ωραίο, είναι φυσικό, δεν αλλάζει η φυσιογνωμία μας, είμαστε εκφραστικοί, φεύγουν οι γραμμές από το λαιμό, από το μπούστο που πολλά κορίτσια έχουν... Ξέρεις, αφυδάτωση ή ραυδόσεις από την ηλιοθεραπεία. Mm-hmm. Ακόμη και 35 ή 40. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την ηλικία, δες την. Είναι καταπληκτικό. Ναι, είναι καταπληκτικό. Είναι και πολύ φυσική. Και είναι και φυσική. Πολύ και μπορεί να συνεχίσει, όλα, έτσι. Δηλαδή είναι όλα αυτό. Πιο πάνω. Εγώ που το δοκίμασα στα μάτια, Ελένη μου, δεν χρειάστηκα μπότοξ. Δηλαδή ένιωσα τη βλεφαροπλαστική χωρίς νηστέρι. Αυτό που λέμε, δες το προγούλι. Φεύγει όλη η λιποαποθήκη με τους υπέρηχους και επειδή ανορθώνεται ο ιστός στο περίγραμμα, δες πόσο νεότερος φαίνεται, άντρας γυναίκα. Άμα φύγει το διπλό σαγόνι... Έχεις πετάξει όχι δεκαετία, παραπάνω. Λάκα κάνεις. Είναι πραγματικό, είναι μαγικό, είναι στα χέρια μιας πολύ έμπειρης ομάδας. Μετράει πολύ αυτό, να το θυμάσαι. Είναι τα Μεντίζενές και είναι για σένα. Θέλουμε να σου αρέσεις. Αυτό μας νοιάζει και μετά αρέσουμε και στους άλλους. Λοιπόν, η προσφορά ισχύει μέχρι τη μία με σειρά προτεραιότητας. 90 ευρώ από 350, προσέξτε, είναι 350 η αρχική, το παίρνετε 90 ευρώ για λίγα λεπτά. Μέχρι τη μία, για μία ώρα είναι περίπου. Όχι, μισή ώρα. Δεν πάω καλά. 25 λεπτά. 25 λεπτά. Ισχύει για 25 λεπτά, 90 ευρώ τελική τιμή, στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Τώρα, πέτα μια δεκαετία. Μπορείς. Είσαι φανταστική. Καλό Σαββατοκύριακο. Είσαι, φιλάκια. Εμείς ερχόμαστε κοντά σας σε πολύ πολύ λίγο, με πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραία πράγματα. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μέσα στην αδιάρκεια των εορτών σας είχαμε πει πάρα πολλές φορές για την πρωτοβουλία εδώ του Open να ανοίξει την αγκαλιά του στην τρίτη ηλικία. Με τη βοήθεια πολύ σημαντικών αρρωγών βρέθηκαν 500 άνθρωποι τρίτης ηλικίας, οι οποίοι είναι και καταγεγραμμένοι στο πρόγραμμα των Δήμων Βοήθεια για το Σπίτι και μέσω μεγάλων και σημαντικών αρρωγών και ανθρώπων που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, βρεθήκαμε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και παρέλαβαν από εμάς ένα πολύ μεγάλο κουτί με βασικά είδη πρώτης ανάγκης για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους. Είδαμε την ψυχαγωγία που επισκέφθηκε πάρα πολλά σπίτια, αλλά και το κομμάτι της ενημέρωσης του σταθμού μας βρέθηκε εκεί. Ανάμεσα στους ανθρώπους που θα δείτε είναι ο Νίκος Τραβελάκης, ο Παναγιώτης Στάθης, η Λίνα Ιδρούγκα, ο Σπύρος ο Χαριτάτος, η Ευλαμπία η Ρεύη. Πάμε να το δούμε. Με μια δράση κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας, το Open στήριξε ηλικιωμένους μοναχικούς συνανθρώπους μας σε 500 ευάλωτα νοικοκυριά, βοηθώντας τους να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και όλοι οι εργαζόμενοι του Open ανοίγουμε την αγκαλιά μας στην τρίτη ηλικία. Αρρωγοί και πολύτιμοι συμπαραστάτες στη σημαντική αυτή δράση ανθρωπιάς είναι η πρωτοβουλία ελλαδικά μας με 17 εταιρείες μέλη της, το Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο του Humanity Greece και ο συνεταιρισμός ραδιοταξί Κόσμος 18300. Το 2024 ας είναι μια χρονιά αλληλεγγύης, ανθρωπιάς. Είναι στο δικό μας χέρι να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη, που έχουν ανάγκη έστω ένα χαμόγελο, μια απλή κίνηση σαν κι αυτή. Το Open ανοίγει την αγκαλιά του για τους ηλικιωμένους άπορους συνανθρώπους μας.
Να είμαστε όλοι καλά. Πολλές ευχές για υγεία, χαρές, όμορφες στιγμές. Καλά, σκονάκι σε ευχές κάνεις. Είναι δυνατό. Μα εγώ την έχω έτοιμη ήδη. Πώς μπορούμε να βοηθάμε, παιδιά, δεν είναι κακό. Ναι. Να μην είμαστε μόνοι. Οι άνθρωποι του Open μέσα στις γιορτές είχαμε την χαρά και την τιμή, θα πω, να είμαστε κοντά στους μοναχικούς, ηλικιωμένους ανθρώπους, τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, για τους οποίους όλοι γνωρίζουμε πως είναι όλη τη χρονιά τα πράγματα δύσκολα, πολύ περισσότερο μέσα στις γιορτές. Αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω και για το οποίο δεσμευόμαστε οι άνθρωποι του Open είναι πως θα συνεχίσουμε και μέσα στο 2024, όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο, να ανοίγουμε την αγκαλιά μας για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Και υπέροχη Εύα Αντροπούλου που δεν προανέφερα πριν. Λοιπόν, η δράση αυτή θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μας χρειάζονται μόνο τις μέρες των εορτών, αλλά 365 μέρες το χρόνο. Αρετή Λύση απέναντί μου. Ελένη μου. Το κορίτσι μου είναι χειμερινά ντυμένο. Πολύ καιρό να τα πούμε. Πολύ καιρό να τα πούμε. Είσαι δείξει το wasted, ναι, το παλτό. Και επίσης με αξεσουάρ, όπως είναι τα, λέμε, προστατευτικά αυτιά, όπως είναι τα καπέλα, τα γούνινα. Ό,τι μας κρατάει ζεστούς βασικά, είναι μέσα στην τάση και στη μόδα. Ακριβώς, μπορούμε να τα φορέσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Απλά με κάποια διαφορετικά στοιχεία, με κάποιες αλλαγές, όπως είναι τα αξεσουάρ. Ή το παπούτσι ενδεχομένως, ανάλογα με το που έχουμε να πάμε, μπορούμε να το φέρουμε. Ακριβώς, είμαστε σε μια εποχή που θέλουμε να είμαστε ωραίοι, κομψοί και χαλαροί. Σωστό. Σωστά και στη διάθεση. Και η άνεση είναι πολύ σημαντικό η μέσα στη μόδα. Η άνεση είναι το πιο σημαντικό, ακριβώς. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Αρετούλα, όμορφη. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε επίσης, πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κρύο έξω? Έχει. Έχει, είσαι μια χαρά ντυμένη. Με ρούλα, μα ζέστανε μα την καρδιά, με λαπρομέσα σήμερα στις 8 εδώ στο Open. Τι θα δούμε? Γιατί πολλά και ωραία μπορούν να συμβούν, καθώς η Χάνα έχει γίνει βοηθός του αρχιφύλακα και του λέει ότι η Λόλα που πάτε και συλλάβατε ότι σκότωσε τον Τόμας, ναι μεν ήταν ιερωμένη του, αλλά δεν είναι δολοφόνος του. Το μαθαίνει και η Χίρα, η γυναίκα του Τόμας, και παθαίνει ένα μεγάλο πανικό. Και την ίδια στιγμή η Λέωνορ κάνει μαύρη τη ζωή του Μάουρου και της καινούργιας υπηρέτριας της Τερέζα, γιατί έχει μάθει ότι είναι ζευγάρι, ενώ ζει παράλληλα και εκείνη τον ερωτά της. Πολλά συμβαίνουν στη Λαπρομέσα που είναι πραγματικά ένα καταιγιστικό σύριαλ με πολλές εναλλαγές. Mi hermano y esa doncella debían tener un lío amoroso. Y ella, al ver que se casaba y lo perdía, decidió matarlo. ¿Qué burla es esta? Ο κρυφός δεσμός του Tomás οδηγεί τις υποψίες σε λάθος κατεύθυνση. Han detenido ustedes a una pobre desgraciada que no tenía nada que ver con esa muerte. ¿También es experta en crímenes? Την ώρα που η Χάνα βρίσκεται στα ίχνη του χαμένου της αδελφού. ¿Quién era esa tal Eugenia? La hermana de la marquesa. Y a luz estando impedida. Sí, un niño. Και ο Manuel ανοίγει την καρδιά του στη γυναίκα των ονείρων του. Sería una mujer valiente. Estaría dispuesta a dejarlo todo para venir a recorrerse el mundo conmigo. Λοιπόν, όλα αυτά σήμερα στις 8, φυσικά στο Open, ολοκένουργια Λαπρομέσα. Έρχεται στις οθόνες σας για να σας κρατήσει η τροφιά αυτό το κρύο βραδάκι Παρασκευή, γιατί θα έχει, θα είναι, ό,τι καιρό και να κάνει, μια ψύχρα θα την έχει. Και μέχρι το Σαββατοκύριακο μια ψύχρα γερή θα την έχει. Πολύ, από Δευτέρα όμως. Από Δευτέρα πες τα σαγιά. Λοιπόν, κρύος καιρό, ζεστή καρδιά, ζεστό φιλί και τις καλύτερες ευχές μας για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Το μεράκι μου θα πάει στην πατρίδα μου, τη Σαλονικάρα μου. Έτσι. Έχετε πρεμιέρα σήμερα με Μιμή Ντενίση στο Μέγαρο Μουσικής από το Σμύρνη Θεσσαλονίκη. Σε μια φοβερή παράσταση, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά στην Αθήνα και θα πάει και πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη από ό,τι φαίνεται από τα sold out. Και να ξανάρθει στην Αθήνα. Θα ξανάρθει όταν πάρει δρόμο, γιατί κοίταξε, έχει να πάει και στο Βόλο, έχει να πάει και στην Κύπρο, έχει να πάει και στην Κρήτη. Έχει να ταξιδέψει. Νομίζω ότι η Ντενίση ετοιμάζει για την τηλεοπτική μεταφορά του. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και όλη την ιστορία του έλγε. Αυτό στην κρατική τηλεόραση. Στην κρατική τηλεόραση. Η ταινία θα πάει και να δει. Και αυτό σε δεύτερο χρόνο ισχύει. Τώρα η Μιμή ετοιμάζει αυτό που λέω για τα μάρμαρα του. Όχι, τώρα η Μιμή ετοιμάζει αυτό που λέω εγώ. Ναι, εμεί τη Μιμή πάει να κρυφτεί. Τι ετοιμάζει η Μιμή? Θα το μάθετε στη Θεσσαλονίκη όσοι βρεθείτε σε αυτή την πρεμιέρα τη καταπληκτική παράσταση. Ποσειδονάκο μου, Νικολίνο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίε, να περάσετε όμορφα με αυτούς που θέλετε και αγαπάτε.
Και ραντεβού τη Δευτέρα, πρώτο Θεό, στις 10 παρα 10, γιατί έχει πρωινά! Σωσό! Κάντε γλυκό φιλί. Το φιλί σου μου φτιάχνει τη μέρα.